Πρώτος. Πρώτος. Γεια χαρά φίλοι και φίλες του καναλιού. Σήμερα έχω την τιμή να ευχαριστώ τον τέταρτο συλλέκτη του καναλιού σχετικά με παρουσίαση λογών. Είναι ένα άτομο το οποίο πολλοί από εσείς μπορεί να το γνωρίζετε από άλλα projects. Θέλετε να φύγει στον αυτός, άγιο ψέρω και καταλάβει. Για πάμε να δούμε το μαγικό κουδούνι. Ω, μου άνοιξε. Πού σε ρε Νίκο. Τι κάνεις αγόρι μου, πώς είσαι. Καλά ώρα εσύ. Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά ώρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για τη σεριάρα σήμερα. Γιατί, έχεις σεριάρα. Και βλέπω. Έχεις ωραία πράγματα. Θα τα πούμε εδώ στην πόρτα ή να τα δούμε μέσα. Πάμε, πάμε. Πάμε ένα γρήγορο warping. Κάτσε, γιατί εγώ αντί να πάω εκεί που πρέπει πήγα σε άλλα. Αλλά αυτά θα σας τα δείξω bonus content σε λίγο, τι φοβερά πράγματα έχουμε εδώ. Λοιπόν, κάπου έπρεπε να είναι ο Γιάννης εδώ. Γιάννη. Οπ, να ο Γιάννης, παιδιά. Έλα ρε, καλά, λοιπόν. Τι έχεις φτιάξει, φίλε, έχεις κάνει δουλίτσα, έτσι, έχεις ωραία πραγματάκια. Αλλά εντάξει. Μ' αρέσει έτσι όλος ο χώρος, όλα συνδεδεμένα εδώ, ιστορίες. Εδώ η κονσόλα. Συλλογές όλα εδώ, βλέπω κάτι ωραία πραγματάκια, αλλά αυτά θα τα δείξουμε καλύτερα από κοντά. Για να δούμε λίγο, πάμε λίγο στα ενδότερα. Λοιπόν, εδώ έχω τη χαρά, όπως είπα και πριν, είμαι στο Playroom του Γιάννη. Να μου πει εδώ ποιος είναι ο Γιάννης. Λοιπόν, όσοι ξέρετε, εκτός... Θα με έχουν δει, εντάξει. Ναι, με τον Γιάννη και τον Βασίλη, τον παπά, είμαστε συνεργάτες στην ιδέα, βασικά τα δύο παιδιά είχαν ξεκινήσει την ιδέα της Toy Hunters. Είμαστε με το Toy Hunters κάποτε, ναι, είχαμε... το παρατήσαμε, το σταματήσαμε, τώρα πάμε για άλλα. Αυτό, είχαν φτιάξει τα παιδιά πρώτα, το πρώτο κανάλι στην Ελλάδα αφιερωμένο σε συλλέκτες για vintage συλλογές, για video game συλλογές, καταστήματα, παρουσιάσεις, εκθέσεις, Athenscon, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και τα παιδιά αυτά, ο Γιάννης και ο Βασίλης είχαν φτιάξει αυτό το κανάλι. Μετά μπήκα εγώ σφήνα να κάνουμε έτσι λίγο πιο καλό το παρεάκι. Ναι, είχε μεγαλώσει η παρέα και ήταν καλά. Συλλογές, ναι. Και οπότε τον Γιάννη τον γνωρίζω χρόνια, είναι πάρα πολύ καλός φίλος πλέον. Δεν έχει παντρευτεί για να τον γίνει ο κουμπάρος ακόμα σε τέτοια φάση. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα. Και επίσης τον ξέρετε και από το κανάλι το Console Hunter, που στην αρχή ήταν ο Γιάννης, αλλά μετά. Είπαμε με τους Toy Hunters που τα καταστρέφαμε όλα, εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά είναι σαν guest. Guest, τον ξέρετε. Έχετε φάει στη μάπα σε πολλά επεισόδια, εντάξει. Saturn, Dreamcast. Με φωνάει συχνά. Έτσι, ναι. Δηλαδή τον Γιάννη σίγουρα οι παλιοί που με παρακολουθούν από την αρχή τον γνωρίζετε. Ο Γιάννης τώρα εδώ έχει μια πολύ όμορφη συλλογή. Θα τη δούμε πιο αναλυτικά. Προσπαθώ, ξέρεις. Ναι, φίλε, όλοι έτσι. Ναι, το θέμα είναι κομματάκια-κομματάκια, σιγά-σιγά. Αυτό, λέμε, τα είχαμε την αρχή όλα με τη μία. Βλέπεις, σου αρέσει, οκ. Δεν θέλει μια προσθήκη. Δηλαδή, αυτό το ράφι, ας πούμε, είναι τον τελευταίο μήνα. Το έχω βάλει εδώ και πέρα. Και τα σπάει, έτσι, ναι, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Ήθελα δηλαδή ένα display. Ναι. Αν δεις εδώ πέρα, θα δείξει και η κάμερα μετά από κοντά. Ναι. Εγώ γουστάρω να βλέπω τα εξώφυλλα. Ναι, έτσι, να βλέπω τη φάτσα. Εγώ τώρα αυτό από θέλω. Το πλάι, τώρα εδώ το Fear, ας πούμε, τι να δεις το πλάι. Εντάξει, ειδικά καλά, μην πούμε για PlayStation 2. Θες σε όλο το σπίτι να κάνεις έτσι. Που είναι γραμματάκια, γραμματάκια τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνεις τι. Το εξώφυλλο, λες, ναι, είναι... Είναι ωραίο αυτό που έχεις κάνει εδώ. Σου εύχομαι να κάνεις όλο το σπίτι, έτσι. Εντάξει, δεν γίνεται. Θα ξεφυλίσαμε. Δεν γίνεται, θες χώρο και μεγάλο. Ωραία. Εδώ γενικά είναι η φάση σου, δεν είναι το καταφύγιο σου για τις ευχάριστες ώρες, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι εδώ, τη ρίχνουμε το game. Βέβαια είναι με τις περιόδους μου, έτσι. Δηλαδή θα έρθει η φάση που για μια εβδομάδα δεν θα ασχοληθώ καθόλου εδώ πέρα. Έτσι, δηλαδή, ναι, εγώ μπορεί να πάω και να δω λίγο τηλεόραση, να δω καμιά βλακεία, είναι με τις περιόδους μου. Όχι, είναι όμορφο, εδώ γενικά ρίξε έτσι ένα λίγο τυράκι στα παιδιά, τι θα δούμε γενικά, θα δούμε από όλες τις γενιές. Εντάξει, από όλες, ναι, ελάχιστο Nintendo, ελάχιστο, εντάξει, το έχω ξαναπεί και σε άλλα επεισόδια, αλλά ήμουν πάντα ενάντια στην Nintendo, έτσι. Δεν ξέρω, όχι ενάντια, δεν τη μισούσα, ώρες τη θαύμαζα και όλα, δηλαδή Zelda και κάποια άλλα, αλλά δεν με τράβηξε ποτέ, δηλαδή όταν έχεις περιορισμένα λεφτά και λες αυτό ή εκείνο, πάντα η Nintendo έμπαινε στο όχι εσύ, όχι εσύ. Αλήθεια, Sega. Π.χ. εδώ πέρα, έτσι, ευκαιρία, ας πούμε, θα τα ανοίξουμε και μετά βέβαια, αλλά... Δεν μας πέσουνε. Εδώ, ας πούμε το Zelda, το Wind Waker. Παιχνιδάρα. Ναι, δεν πήρα ποτέ την κονσόλα.
πήρε το παιχνίδι για κάποια στιγμή να πάρει την κονσόλα και έμεινε στο θα. Έμεινε στο θα. Ευκαιρία να πάρει. Εντάξει, παίζει και στο Wii τώρα, οπότε θέλω να ασχοληθώ τώρα εκεί. Σωστό. Δεν το έχω παίξει ακόμα. Και με το HD το αδαπτοράκι να παίξει κάτι τέτοιο. Ωραία. Εδώ βλέπω εξαιρετικά και δύο τηλεορασούλες. Έχεις και δύο σιαρτίδα από εκεί για να παίξεις και αλλού άμα γουστάρεις παρεάκι κανένα δίκτυο. Θα τα δούμε όλα. Οι σιαρτίδες είναι σε σκέψη, δηλαδή μπορεί να χωθούν κάπου εδώ πέρα να είναι όλες μαζί. Α, τις βάλεις εκεί πάνω να τις χτίσεις. Το μόνο νόημα της CRT πια, ας πούμε, είναι μόνο για τα πιστόλια. Ναι. Και κανονικά δεν θα υπήρχε δεύτερη τηλεόραση άμα η Samsung είχε SCART. Σωστός. Ναι. Αλλά η Samsung μας είναι... θέλει το extra, το add-on, την πλάκα έτσι από εκεί κάπου 100-120 ευρώ. Ναι, και κάπου ούτε δεν ξέρω αν τα κάνει και σωστά. Ναι, όχι, δεν αξίζει. Η βλακεία είναι, το οποίο το έψαξα τώρα τελευταία, νόμιζα ότι όλη η γενιά αυτή σταμάτησε τα SCART. Όχι όλες. Όχι όλες. Μερικές. Αυτό, αυτό είναι το πικρό. Και εμείς είχαμε πάρει Samsung. Κατάλαβα. Ναι, Samsung, πια και δεν είναι. Ναι, ενώ τηλεφούνγκε εδώ πέρα έχει τα πάντα. Τηλεφούνγκε. Τηλεφούνγκε, δηλαδή τηλεφούνγκε την είχα για φτύσιμο κάποτε, έλεγα ποια είναι τηλεφούνγκε. Αλλά για τα video games είναι η καλύτερη. Όχι, μια χαρά βέβαια. Είναι η καλύτερη, ναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το room tour. Ναι, πάμε. Για φύγαμε, μάγκες. Λοιπόν, Γιάννη, από πού να ξεκινήσουμε? Εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο εδώ, από το καινούριο ράφι, με τα παλιά πράγματα. Έχεις κάνει δουλίτσα. Ναι, το ράφι στη φάση το έχω σαν display. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που θα το αδειάσω και θα βάλω Xbox. Θα τα αδειάσω και θα βάλω είναι θεματικό, σαν τα καφέ, τα κάπο, πώς λέγονται, τα κάπο, όχι τα κάπο. Τα καπκά, πώς λέγονται, ρε. Α, ναι, με το Harry Potter και τα δεν ξέρω ούτε καν πώς λέγονται, ναι. Ωραίο αυτό το ειδικλάκι, ε. Ναι. Καινούριο απόκτημα. Εντάξει, το ευχαριστήθηκα εγώ αρκετά. Όχι, όχι, μετράει πάρα πολύ, γιατί δεν πιάνει χώρο βασικά. Είναι πολύ λεπτό που πιάνει και είναι πολύ όμορφο. Για μένα, για display, γιατί κανονικά είναι για να βάλεις 5-6 στο κάθε ένα. Ναι. Αλλά εγώ βάζω από ένα και κάθομαι και τα χαζεύω σε τέτοια φάση. Ωραία. Εντάξει, όπως βλέπεις έχω βάλει τα Sega Saturn, νομίζω είναι όλα όσα έχω. Δεν έχω και όλα, ναι. Okay. Αυτά. Όχι, μια χαρά είναι. Ναι. Εντάξει. Τα κάτσε να δούμε από πάνω. Πάνω την βλέπουμε, εντάξει. Α, okay. Εντάξει, ναι. Το τώρα αυτά είναι απλά για... Δεν είναι τελικό, δηλαδή μπορεί να φύγει. Δεν με τρελαίνει τώρα να έχω το κουτί του PlayStation 4. Ναι, δεν πειράζει, όχι, ωραίο είναι. Ναι. Εμένα μου αρέσει και το Batarang από τη συλλεκτική του Arkham Asylum. Εκεί ποζάρεις εσύ. Ναι, εντάξει, το βίντεο CD card, φοβερό add-on για το Sega Saturn. Βασικά αυτό δεν ήταν εδώ, ήταν από την απέναντι, αλλά έπεσε με το σμό. Οκ. Ο Crash εκεί, τι είναι, από συλλεκτική? Όχι, είναι της NECA που έχει βγει καινούριο. Απλά δεν το έχω βγάλει ακόμα, γιατί συνήθως δεν τα κρατάω στα κουτιά, τα βγάζω. Ναι. Είναι εδώ με το skateboard. Ναι. Απλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα το σημείο που θα τον στήσω. Οπότε έχει μείνει στο κουτάκι του εδώ και ρεμβάζει. Οκ. Πάμε να δούμε ένα γρήγορο run εδώ τα παιχνιδάκια. Όπως θες, όπως γουστάρεις. Ωραία, βλέπω πρώτο Panzer Dragoon, ναι. Έτσι. Κλασικά. Ναι. Το 2. Ναι. Εντάξει, το άλλο το διαμάντι, το Σάγκα. Ζέντζετρον εδώ, σφραγίδες να γουστάρουμε. Το Ρίκο, φοβερό παιχνίδι, δηλαδή μπορώ να σου πω από τα αγαπημένα μου στο Σέγκα Σάτρουμ. Ναι, το άλλο είχαμε πει συνέχεια. Ναι, Ντί και Enemy Zero. Ναι. Που εντάξει, δεν είναι τόσο συνέχεια, απλά έχω, η ίδια εταιρεία έβγαλε με crossover, την ίδια... κάπως, ναι, με την ίδια πρωταγωνίστρια. Πήγε ξαφνικά στο διάστημα, εντάξει. Virtual Fighter βλέπω. Fighting Vipers, Last Bronx, Fighters Megamix, Battle Arena το Sidon, το URA που ήταν το αποκλειστικό στο Sega Saturn. Street Fighter Alpha 2, Street Fighter The Movie. Ναι, η Mufa Movie, εντάξει. Κάτω βλέπω έχεις, εντάξει, πάει και βάση genre, ας πούμε, Sega Rally, Daytona, το υποτίθεται το άλλο, το Championship Edition. Το TT, το έχουμε παίξει και διπλό στην παρουσίαση σαν που κάναμε σπίτι μου. Το Ring Car, Sky Target, φοβερό για το Sky Target, είναι σαν το Afterburner. Ναι. Virtual On, κάτσε να ανάψουμε και ένα φλασάκι εδώ, να το κάνουμε πιο μπόμπα. Καλύτερα. Μετά από κάτω, okay, Nights, Christmas Nights,
που θέλω αυτά, το Christmas Nights βέβαια δεν υπάρχει, να τα πάρω σε κανονική θήκη, ναι, να ταιριάζει με τα άλλα, γιατί ήταν από το bundle. Από το bundle, ναι. Ναι, μαζί με το χειριστήριο, όπως και τα VCHARCOP. VCHARCOP, ναι, φοβερά και αυτά, έχουν κρατήσει τρελές μνήμες. Sonic Car, Bug 2, πολύ αστείο παιχνίδι, ναι, εποχής, Wipeout. Πιστεύεις ότι το Wipeout αυτό ήταν καλύτερο στο Saturn από το PSX? Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν τα έχω συγκρίνει. Ναι. Η αλήθεια είναι, αλλά... Καλύτερο. Εντάξει, είμαι και κολλημένος, δεν πρέπει να παίρνεις λίγο τη γνώμη μου στα σοβαρά. Okay. Γιατί ξέρεις, Sega. Sega. Έτσι. Dreamcast εδώ κάποια, Echo the Dolphin, Plasma Sword, Sword of the Berserker, Take Romancer, Psychic Force, Sonic Adventure, Metropolis Street Racer. Αυτά τα πολλά. Αυτά τα πολλά, δεν πειράζει. Τα είχαμε σε κόπιες. Gran Turismo, 1-2. Τώρα θέλω να τα αναλύσουμε λιγάκι τα Gran Turismo, αλλά... Πάμε λίγο. Στην ώρα. Πάμε λίγο φάστα, αυτά ναι, και τα δύο, ναι, είναι ιαπωνικά. Όντως. Ναι. NTSC Japan. Ναι. Που το φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Και θα μου πεις γιατί ρε φίλε πήρες Japan, γιατί έχει διαφορά φίλε στις μουσικές. Δηλαδή το Gran Turismo εγώ το έμαθα σε κόπιες. Ναι. Στις κόπιες το είχε φέρει σε ιαπωνικό μάγκα. Και σου άρεσε έτσι η μουσική αυτή που άκουγες τότε. Ναι ρε φίλε, είχε ωραίες μπιτιές, ήταν λίγο Sega. Ξέρεις που είχε τη μουσικούλα την ωραία, την πολιτική που σε βάζει στην ταχύτητα. Ναι, ναι. Έτσι ήταν και το Gran Turismo και ξαφνικά το παίρνουμε σε ευρωπαϊκό και τρώμε την ξενέρα της ζωής μας. Και καλά λέει, σκεφτήκανε οι δημιουργοί ότι και καλά στην Ευρώπη λέει δεν αρέσουν οι μουσικές αυτές και θέλουν τα δικά τους. Και είχε κάτι τελειωμένα pop, ξέρεις, από αυτά που γκαρίζουν, ναι, αλλά όχι metal. Cardigans. Το... Ναι, 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 ναι. Το ναι, my favorite game τότε για το ένα. Ναι. Ναι. Και λες ρε φίλε, δηλαδή το έπαιζα το ευρωπαϊκό και μου την έσπαγε, με τσάντιζε. Εγώ θα παίξω αμερικάνικο σε κόπια, είχε έρθει τότε να, στο PSX. Νομίζω και αυτό είχε κάτι καφρίλες. Mm. Μπορεί κάθε χώρα να έχει και ναι, χώρα. Εντάξει, Ευρώπη, Αμερική, τότε, ναι, Ιαπωνία. Οπότε όταν είπα ότι θα τα πάρω γνήσια, δεν γούσα να τα πάρω ευρωπαϊκά για κανένα λόγο. Εντάξει, οπότε τα πήρα ιαπωνικά. Θα μου πεις πώς τα παίζεις. Ακόμα το ίδιο PlayStation έχω τσιπαρισμένο. Είναι οπότε... Παίζει και τα ιαπωνικά. Στη συνέχεια το κλασικό το έπος εποχής. Ναι. Metal Gear Solid. Ναι. Ο Mega Boost αυτό φίλε είναι της εταιρείας Polyphony Digital που ναι, είναι του Gran Turismo. Gran Turismo, ναι. Προσωπικά από τα καλύτερα παιχνίδια του PlayStation. Προσωπικά έτσι για ναι, το ναι, γούστο ναι, μου. Κάποιοι μπορεί να το φτύσουν και να πούνε τι λέει ο χαζός. Tomb Raider 2, το ναι, επικό παιχνίδι ναι, και Resident Evil 2 βλέπουμε στο κόλλητο μοντιγράμμα. Ναι. Εντάξει, έκλαψα λίγο. Να ξέρεις. Ναι. 18500. Ψσσ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 
500 ναι. μάγκες μου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ πρόσφατο ναι. και μου το έδωσε ο Κώστας ο Μινατσής. Αυτός ναι. το είχε διατηρήσει έτσι και λογικά το είχε και από τότε. Και για κάποιο λόγο διάλεξε να το αποχωριστεί γιατί θέλει να πάρει την αμερικάνικη, την DualShock version. Κατάλαβα, ναι. Το προτιμάει. Ναι. Οπότε εγώ προτιμάω τα ελληνικά. Ναι, και το προτιμούν καυτό. Ναι, ναι. Και είναι όπως τη βλέπει ο καθένας. Και Final Fantasy βλέπω από κάτω. 7, ναι. 8 και 9. Το 9. Μάλιστα. Βέβαια το 9 είναι αμερικάνικο. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Έτσι κάνουμε την εναλλαγή. Σωστός. Εδώ κάτω βλέπω τη μονιέρα Gran Turismo. Ναι, αυτή φίλε πρέπει να τη βάλουμε μετά και να τη δεις και εσύ. Να ναι. δεις τη διαφορά, το ναι. τι εστί τη μονιέρα. Από μια Logitech που έχω εγώ π.χ. Ναι. Αυτή γιατί είναι, για δεν PS2. Ξέρω. Ήτανε για PS2. PS2 ναι. Αλλά κάνει και για PS3. Okay. Το θέμα είναι ότι κανονικά τα ραλάκια κάνουν την κίνηση αυτή μέχρι εδώ. Ναι. Αυτό κάνει διπλή στροφή. Εντάξει, τώρα μαγκώνει ναι. όταν είναι ελευθερώνεται. Okay. Θα το βάλουμε μετά να δεις. Και κάνει αντίσταση. Δηλαδή σε κάποια φάση γυρνάει μόνο το του. Ναι. rebound αυτό το ναι, feedback. Ναι, ναι. Θα το δεις. Είναι θεωρώ από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει. Δηλαδή δεν το μετάνιωσα ποτέ. Πιάνει χώρο ναι. που θα έπρεπε να φύγει από εδώ πέρα να είμαι πιο άνετος, αλλά δεν το βγάζω. Οκ, okay, ναι. καλά κάνεις. Γιατί εντάξει είμαι και του ράλι. Δηλαδή θυμάμαι σε μια φάση μου είχε πει ο Στέλιος ο Χαρίσης. Ναι.
Τώρα τι ακριβώς τραβάς. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τι άλλο έχει. Σε βλέπω ένα Kinect. Βλέπω χειριστήρια του Xbox 1 με το Mappy που έμπαινε, το IR. Τι σου λέει ο Στελάρας? Ναι, μου λέει ποιος παίζει fighting και ραλάκια. Ναι. Δηλαδή πολλοί κόσμος το έχει... Από fighting παίζει ο Στέγιος, μετά και λέει, είστε κλασικές απίστες. Εντάξει, το έχει παρατήσει λίγο το σπορ, πιστεύω, με τα fighting. Οκ, παίζει JRPG από όσο ξέρω. Ναι, ναι. Εδώ βλέπω, εντάξει, το πρώτο, 3, το FAT, έχει το πρώτο μοντέλο να πούμε στον κόσμο, το οποίο ναι, παίζει είναι και PlayStation 2 και PlayStation 2 χωρίς να θέλει κάποια περαιτέρω ιστορία. Είναι με τα 4 USB. Και με το καπάκι, παιδιά. Ναι. Όσοι δεν έχετε αυτό το καπάκι, δεν παίζετε PS2 games. Είχα δει ένα βιντεάκι στο YouTube, ένα συλλέκτη, δεν θυμάμαι, στο Game World ήταν, και έλεγε ότι το μοντέλο που παίζει έχει μαύρο. Εκεί πέρα που είναι το ασημένιο που παίρνει το CD, έχει μαύρο. Αλλά εντάξει, δεν ισχύει. Μπορεί να ήταν η πρώτη έκδοση και να έχει μετά και δεύτερη που ήταν με ασημένιο. Πάντως και με ασημένιο παίζει. Απλά να έχει τα 4 USB και να ανοίγει το καπάκι που έδειξες. Ωραία. Βέβαια, βέβαια αποσύρθηκε για συγκεκριμένο λόγο, έτσι. Γιατί δημιουργούσε προβλήματα. Πρόβλημα, ναι, ναι. Δημιουργούσε υπερθέρμανση και έχω παίξει και παιχνίδι στο PlayStation 2. Το οποίο ενώ στην αρχή έπαιζε smooth, τέλεια, φανταστικά και καλύτερα, άρχισε να κάνει ψηλοδιακοπές. Ναι. Που σήμαινε ότι εκεί πέρα άρχισε να ζορίζεται το μηχάνημα. Ναι, γιατί είχε και τον άλλο τον επεξεργαστή αποκλειστικά για το emulation για τα PS2 PS1. Και λογικά το αφαιρέσαν από τα υπόλοιπα μοντέλα γιατί έκανε πρόβλημα. Κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία, κάτω εκεί είδα μια περίεργη βάση PSP. Βλέπω δύο Xbox 1 κλασικά. Εντάξει, αυτό το PSP ήταν λίγο απατεωνιά. Ήταν από το πρώτο μοντέλο. Ναι. Δηλαδή στο δεύτερο μοντέλο βγάλανε βίσμα, είχε έξοδο που μπορούσε να το συνδέσει στην τηλεόραση. Ναι. Αυτό υποτίθεται ήταν η πρώτη προσπάθεια να το συνδέσει στην τηλεόραση. Αλλά ήταν μεγάλη αποτυχία. Κατάλαβα. Δηλαδή τι έκανε αυτό, είχε μια κάμερα, κάτσε να το βγάλω να σου δείξω. Δηλαδή είναι από αυτά που έχω κλάψει τα λεφτά μου, δηλαδή λέω γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Αλλά εντάξει, υπάρχει. Ανάποδα. Ωραίος. Το θέμα είναι εδώ, άμα το δεις, είχε μια κάμερα που η κάμερα χτύπαγε στον καθρέφτη και από τον καθρέφτη έβλεπε, δηλαδή τράβαγε με την κάμερα την οθόνη του PSP. Δηλαδή και η εικόνα ήταν χάλι. Ήταν απατηλό. Από τα Lidl. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Plug and play. Τώρα εταιρεία. Σωστός. Τι να σου πω. Εγώ βλέπω τώρα εδώ τα άλλα, όπως είπαμε, κάτι πραγματάκια. Ναι. Και είναι τα Tommy. Τα Tommy αυτά τα 3D, Ναι. Φίλε, αυτά ήταν. Φίλε, αυτά δεν πιστεύω, δεν έχω κάποιοι ποτέ. Νομίζω ότι δεν τα θεωρούν βιντεοπαιχνίδια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα πρώτα βιντεοπαιχνίδια, γιατί βιντεοπαιχνίδι ήταν, έτσι. Δεν ήσαν Viewmaster. Ναι. Mm-hmm. Κάτσα το θυμηθώ λίγο. Μην ανατιναχθεί, Ναι. Δεν ξέρω αν μπορέσει. Για δες, άμα χώσεις το φακό μέσα θα δείξει. Κάνουμε λίγο focus. Μπα, κατόρθω, δηλαδή κάνουμε το flash, κάτσε να κόψω λίγο το flash. Για κόλλα την κάμερα πάνω. Με τίποτα. Όχι, Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι το βάζεις 3D και πήγαινε στο αμαξάκι δεξιά-αριστερά. Και πάταγες τα μπουτόνια από πάνω, Ναι, 4 νομίζω, 5, δεν θυμάμαι, δεν τα έχω μετρήσει. Κάποια στιγμή ήθελα να τα πάρω όλα. Κατάλαβα. Το έχω ακόμα σκοπό. Και έχεις, βλέπω, δύο από αυτά. Ναι. Αυτό είναι ραλάκι, το άλλο είναι με ένα. Τώρα πώς κλείνω. Εντάξει, βγάλω την μπαταρία. Υποτίθεται έχει ονό. Εντάξει. Ωραία. Προχωράμε. Να δούμε τα μηχανήματα πρώτα. Και μετά να πάμε σε τίτλους. Όπου θες. Ωραία, λοιπόν, εντάξει, βλέπω κάτω το 360. Από αυτή τη στιγμή παίζει Final Fantasy. Από κάτω, okay, κάτω έχει τα χειριστήρια. Mega Drive, εντάξει, το χώρο του κι αυτό. Ναι, εντάξει, εννοείται. Εγώ βλέπω κάτι κρυφά παιχνίδια εκεί μέσα. Γιατί είναι κρυφά αυτά για τα εξπάνω. Είναι κουτιά. Τα ανακάλυψα. Α, είναι άδεια, οκ. Τα έχω για αλλαγή, άμα έχω κάνα σκισμένο και τέτοια. Ωραία. Και κάποια εξώφυλλα. Super Nintendo βλέπω πάρα πολύ λευκό. Πολύ καλό αυτό και σπάνιο γενικά τα Super Nintendo να είναι λευκά.
Εδώ Mega Drive 2 βλέπω παίζει Echo the Dolphin. Εδώ. Παιχνιδάρα, Mega Drive. Βλέπω ένα Wii μαύρο. Το Dreamcast σου και αυτό κατάσπρο. Πάρα πολύ καλό. Εντάξει, PS1 με... Τι είναι αυτό? Ποιο? Σε κανένα νόμιζα ότι γράφει Nintendo, ρε φίλε. Α, όχι, όχι, είναι... Εντάξει, έκλαψα. Είναι στο ίδιο copy, ας πούμε, το ίδιο layout. Ναι. Okay. Είναι αντιγραφή μνήμη. Ναι, ναι. Στην εντάξει, έχω γνήσιες μνήμες, αλλά το είχα βάλει αυτή από συνήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Σέγκα Σάτουρν, βλέπω ένα πρώτο DS Fat και βλέπω ένα DS Lite. Ναι. Βασικά εδώ έχω μαζεμένα όλα τα SCART, γιατί τώρα η τηλεόραση παίρνει μόνο ένα, οπότε βγάζω, βάζω, τα έχω μαζεμένα. Μια σκαρτιέρα, μια πολλαπλή σκαρτιέρα. Δεν βολεύει και η σκαρτιέρα. Με μπουτόν, κάθε φορά ναι, πατάς. Έχω, αλλά δεν κάνει δουλειά. Okay. Δηλαδή δημιουργεί παρεμβολές, όταν είναι συνδεμένα όλα μαζί, ναι. Δημιουργεί παρεμβολές, οπότε αναγκαστικά τα βγάζεις, οπότε ποιος ο λόγος. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα τι άλλο έχουμε. PS2 βλέπω ασημένιο. Να. Με δύο κάμερες iToy από πάνω. Εντάξει, μία είναι, την άλλη την έβαλες εσύ. Όχι ρε, είναι ναι, να την διαβάσει την είχα στην άκρη, τα 3D, ναι. Πολλά μπορεί να τα πάρω διπλάξει σε φάση ότι κάποια στιγμή θα χαλάσει. Οπότε ας έχω ένα καβάντζα. Okay, εδώ ένα χειριστήριο βλέπω 360, από πίσω βλέπω κάτι άλλο και ιό 360, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Α, το ανεμιστηράκι είναι πίσω. Α, το ανεμιστηράκι. Ναι. Ωραίος. Εντάξει, παιχνίδια Wii βλέπω, Sonic, διάφορα. Ναι. Η κάμερα τώρα έπεσε εδώ πέρα. Εντάξει, είπαμε... δεν πειράζει. Ένα παιχνίδι Super Nintendo βλέπω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Για να δούμε. Α, ναι. Λε, τίποτα, το Donkey Kong, αλλά α, το έχεις δύο φορές. Εντάξει, το πάρω, το έχω εγώ δύο φορές. το έχω και δεύτερη φορά, όπως και εσύ. Λοιπόν, και εδώ μετά βλέπουμε κάποια παιχνιδάκια. Killer Instinct, Super Street Fighter, Donkey Kong, Echo the Dolphin, Virtua Fighter 2, το Game Gear. Σ' αρέσει το Game Gear, Ναι. Εντάξει, ήταν... προτιμώ βέβαια το PSP. Ναι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι το PSP το λάτρεψα. Αλλά και Game Gear ήταν πάντα στο μυαλό μου ότι καλύτερο υπήρχε. Ναι. Έτσι. Ωραία. TV Tuner βλέπω για Game Gear, μετά βλέπω το Engage. Το άλλο αυτό είναι ένα πλαγό. Κάσε το φωνάκι, ναι. Okay. Το G-Con για PS1. Master System τα χειριστριάκια σου. Το... του Kit. Εντάξει, αυτό είναι απλά ενθύμιο. Ήταν από το... Όχι, από το Στέλιο το Στρογγυλό. Ήταν το πρώτο που είχε βάλει και το είχε βγάλει για να βάλει το επόμενο. Και το χάσα, του λέω, μην το πετάξεις, δώσε σε μένα. Και μου το έδωσε, ας πούμε, και το έχω ξέρει, ενθύμιο. Δηλαδή να θυμάμαι... Έλα, πες πόσα λεφτά του έδωσες τώρα. Όχι, εντάξει, μου το χάρισε, γιατί κάναμε παρέα τότε. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα πια έχουμε κόψει, ναι. Έχουμε ψιλοχαθεί, αλλά τότε κάναμε αρκετή παρέα. Οκ, okay, και πάμε να συνεχίσουμε και τα επόμενα. Τώρα να δούμε τα παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ. Φιντοντίντο. Κουκλάκι έτσι για το γαμότο. Σένμιου 1-2 αφισάκι. Ναι, είναι από το καινούριο το remaster που υπήρχε μέσα. Αυτά games. Soul Reaver, Legacy of Kain. Ναι, φοβερό αυτό. Fighters Mega Mix. Και πάνω εδώ τώρα έχεις, βλέπω το PSP, PlayStation, ναι. 1 κλασικό, Guncon 2. Εντάξει, κάποια στιγμή θέλω να είναι μόνο σε Gasaton αυτή η μεριά. Ναι. Να φύγει το PlayStation από εκεί. Δηλαδή, δες διαφορά το να ακουτεί μετάλλο. Ναι, χάος. Καμία σχέση. Εντάξει, το να είναι... Έχεις και τα δύο τα Saturn που είχαμε πει και στο επεισόδιο. Και τα δύο τα πιστολάκια, το remote, το memory card. Είδαμε και την τιμονιέρα, δεν την είδαμε, τη δείξαμε. Ναι, την έχω βάλει μέσα τώρα. Ναι. Είναι ότι... τιμονιέρα και το χειριστήριο. Είναι και οι χώροι. Nights, ναι. Και τα άλλα χειριστήρια. Πρέπει να έχω και του Xbox εδώ έξω. Και κάποια παιχνίδια κιόλα. Επίσης, κάτι Saturn. Του Xbox μια τσάντα Gears of War, βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ κάτι άλλα κουτάκια είπαμε και πάμε να δούμε Xbox 1 συλλογή. Ναι. Για πάμε λοιπόν τώρα εδώ. Εντάξει, προσωπικά γούσταρα πολύ το Xbox, το πρώτο. Είχε ωραία τιτλάκια. Ναι. Δηλαδή, π.χ. εδώ Breakdown, έτσι. Από τα καλύτερα της Namco, προσωπικά, ναι. Έτσι. Και ήταν αποκλειστικό στο Xbox. Υπήρχε, ναι. Πολύ κλάμα βέβαια από PlayStation fans, γιατί Namco μας το έκανε σε αυτό.
Εντάξει, αλλά ήταν από τα πρώτα πρώτο πρόσωπο που παραδέχτηκα. Δηλαδή, εγώ δεν γούσταρα ποτέ Doom, Quake, Call of Duty κλπ. Εντάξει, είναι το στυλ το τι αρέσει του καθενός. Ναι. Εντάξει, και αυτό. Δηλαδή, αυτό μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών. Βέβαια, σαν γραφικά έχει προβλήματα. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν για τις καλύτερες εταιρείες η Majesco. Mm-hmm. Αλλά, σαν ιστορία και σαν το όλο σκηνικό, ήταν από τα απίστευτα. Story. Και πήγαινε και για δύο, ναι, αλλά έκλεισε η εταιρεία. Ή δεν πήγε καλά, γενικά. Γκανβαλκάε. Βαλκυρία, αυτό. Ναι. Σπαστικό παιχνίδι, αλλά Sega, οπότε αγαπάμε. Ωραία, να πούμε κανένα Ninja Gaiden κάποτε έλεγες αποκλειστικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Αποκλειστικό Xbox και έλεγες wow, όπως μετά και στο 360 έλεγες μόνο στο Xbox και μετά μας βγάζει το Sigma στο PlayStation και σου λέει εμείς το έχουμε καλύτερα. Ναι. Ξέρεις, το σπάσιμο. Εντάξει, τα άλλα είναι λίγο κάπως περίεργα διάφορα. Βέβαια, Scrapland ήταν και αυτό καλό. Οκ. Okay. Εδώ Fable. Τι παιχνιδάρα το Fable, ναι, φίλε. Ναι. Είχα το κολλήσει δύο, εκείνο δεν το καλοκαίρι. Το έχω, εγώ το πάντα... ένα έπαιξα. Α. Δεν έπαιξα και εγώ τα άλλα. Πάντα έλεγα θα πάρω το 2, αλλά έμεινε στο θα. Silent Hill 2, Manhunt. Το Manhunt, φίλε. Ναι. Prince of Persia. Εντάξει, ωραία παιχνίδια. Batman για σένα. Έτσι. Το Dark Tomorrow, ναι. Ναι. Αν και ναι, πρέπει ναι, να είναι σάπιο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι από τα πρόσφατα που έχω πάρει, οπότε δεν το έχω παίξει. Δεν, δεν το έχω βάλει καν. Ναι. Ναι, πρέπει σαν παιχνίδι να είναι άχρηστο, αλλά σαν εξώφυλλο λες. Είχα λιώσει το Batman Begins για το Xbox One που ήταν πολύ ναι, δυνατό παιχνίδι. Ναι, ναι. Κάτι ποδοσφαιράκια, κάτι ιστορίες. Bloody Roar. Ναι, τα Forza, Colin McRae. Οκ, και αυτό το Prey εδώ είναι το καινούριο. Τι είναι αυτό εδώ, ναι, για αυτό εντάξει, είναι. Τι είναι αυτό. Εντάξει, διαφημιστικό είναι έτσι. Πρόμο. Ναι, πρόμο που έχει την μπλούζα. Α, οκ. Okay. Limited pre-order t-shirt. Το παιχνίδι δεν το έχω βέβαια. Ναι. Εντάξει. Απλά είναι πρόμο και είναι σχεδιασμένο να έχει μέσα στα μπλουζάκια. Έτυχε η φάση, μου το δώσανε, το πήρα. Καλή φάση. Ναι, ναι. Πάμε τώρα από κάτω. Το 360 γενιά, αγαπημένο ναι, το 360. Ναι, χάλο. Όλα βλέπω. Είναι εδώ και από το πρώτο Xbox. Ναι, το Combat Evolved. Αυτό ήταν φοβερό. Για το 360 σαν remaster, δεν ήταν. Ναι, ναι. Που είχε και το παλιό μέσα, δηλαδή πάταγες κάποιο κουμπί και έπαιζες και γινόταν, και γραφικά. Μετά έγινε και στο Xbox One. Ναι. Το Spartan Sith Collection. Ναι, ναι. Αυτό έχει και το 2 μέσα το Collection στο ναι, One. Που... Το 2 το Steelbook, εντάξει, ναι, όλοι το έχουμε αυτό. Βασικά ναι, όλοι, όλοι πορωμένοι το έχουμε. Ναι. Steelbook το 3 μετά καπάκια. Α, ναι, αυτό θέλω να, να δείξω κάτι. Μήπως το έχουν πάθει και οι άλλοι. Ναι. Για να δείξω. Στο είχα πει τις προάλλες. Αυτό δεν το δάνεισα ποτέ, δεν έφυγε από το ράφι ποτέ, ναι, εντάξει, το είχα πάρει καινούριο, το είχα το πρόσεχα και ξαφνικά μια μέρα λέω ας βάλω το Halo το 3 να το παίξω και βλέπω αυτό εδώ. Ξέρω αν φαίνεται. Ναι, γιατί απλά είναι και το flash τώρα ναι, αναγκαστικά. Έχει σπάσει, κάτσε, να κόψω πίσω το flash. Λες θα μείνει και στα χέρια, κοίτα εδώ σπάσιμο. Ναι, έχει κρακάρει. Πόσο βαθύ. Ναι. Το οποίο λες... Από την ακινησία. Α, εντωμεταξύ κοίτα εδώ. Έχει ξεκολλήσει, έχει κατέβει κάτω. Πω. Όντως. Τι ατυχία είναι αυτή. Δηλαδή, τι να σου πω. Εντάξει, από τη ζέστη στο σπίτι ζέστη, λογικά ναι, ναι, θα έκανε και πώς το λένε διόγκωση, γιατί αυτό μάλλον πρέπει να είναι πιο ναι, μεταλλικό κάτι. Εγώ δεν σου είπα τι έπαθα με τη ζέστη, το ανακάλυψα προχτές. Να. Το σακουλάκι των εξωγήνων, α, 1986-88, το μπλε με την τζίχλα, το έχω με την τζίχλα μέσα και πάω να δω στη βιτρίνα και βλέπω από κάτω μια βιοχλαπάτσα. Να. Είχε λιώσει η τζίχλα, παιδιά, από το σακουλάκι των εξωγήνων, ξενέρωσα. Πότε κατεστραμμένο, αυτό και από, τα, και από τις δύο. Μπορεί να σου παίζει γιατί δεν βλέπω να έχει σπάσει μέχρι τον data του αυτό κύκλου. Αυτό ναι, αλλά είναι το δεύτερο CD, το Essentials. Ναι. Ναι, αυτό μπορεί να παίζει. Ναι, κοίτα, και εδώ έχει λιώσει. Δηλαδή, έσχος, η ζέστη έλειωσε το πλαστικό. Το πλαστικό, λέω. Ναι, η κόλλα. Το πλαστικό. Δηλαδή, αυτό είναι από τις μεγαλύτερες ξενέρες της ζωής μου. Δηλαδή, να το έχεις πάρει 80 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο έκανε τότε. Ναι. Και να το προσέχεις, να μην το δανείζεις πουθενά. Και μετά πάρ' το. Και να σου χαλάει μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε. Τι έχεις εδώ να μας πεις κάτι, να θες να σταθείς κάπου. Α
Ας πάμε παρακάτω, δεν είναι τα πρώτο πρόσωπο, εντάξει, δεν είμαι και τόσο φαν. Τα Fierps. Ναι. Τα παίζω γουστάρα, δηλαδή, ναι, μη σου πω πιο πολύ από όλα αυτά τα πρώτο πρόσωπο, γούσταρα το Time Shift, που εντάξει δεν είναι και καμιά παιχνιδάρα, αλλά γούσταρα πολύ. Εδώ τώρα ξέρεις τι θέλω να σταθώ. Ποιο? Ένα. Και Bioshock και Turok. Δηλαδή το ναι, ένα ναι. Το Turok είναι τόσο σκατένιο και το άλλο είναι τόσο απίστευτο τα Bioshock. Είχα πάθει σοκ με το Bioshock το 1 και το 2 και το 3. Όλο λέω να πάρω το 3, αλλά είναι όλο στο θα. Ναι. Ξέρεις, ήταν γιατί υπήρχε μια περίοδο που σταμάτησα να ασχολούμαι, ασχολούμαι με τα Transformer και τους εξωγήινους και τα τέτοια. Πέτσε το κόλλησα εγώ πάλι με τα Transformers. Είχανε μείνει στην άκρη. Όπως κόλλησε σε μένα με τους εξωγήινους και τα Transformers πρόπερση. Ναι, ναι, ναι. Virtua Fighter, αγαπημένο. Το Tekken το φτύνω, δεν ξέρω. Πάντα παίρνω Tekken, αλλά πάντα είναι στη... Αν νομίζω να πεις το Tekken Tournament. Όχι. Το φτύνω, δεν ξέρω. Σου λέω, με απογοητεύει γενικά. Το μόνο που ευχαριστήθηκα Tekken μπορώ να πω είναι το 3. Και μετά το Tag Tournament το 2. Δηλαδή 5, 6, 4 και κουράσαμε, τα λοιπά, κουράσαμε. Το χαλάσαμε. Το μόνο που δεν κουράζει είναι και, τα Mortal Kombat και δεν εξελίχθηκε. Βγαίνουν ακόμα και... Εντάξει, και αυτά, δεν ξέρω, και αυτά με έχουν κουράσει εμένα. Για περίεργους λόγους δεν τα πάω. Εντάξει, τι άλλο εντάξει, από εδώ δεν έχουμε κάτι να πούμε. Εντάξει, βαπινιάτα. Α, εντάξει, αυτό έχει την πλάκα του, γιατί είναι το Party Animals και είναι το μόνο στο Xbox που είναι με ελληνικά. Ναι. Μιλάγε ελληνικά φούλη και είχε το χαβαλέ του, έτσι, Party ήταν, ξέρεις, σαν Mario Party ήταν. Ναι, 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 ναι. Μίνι παιχνιδάκια και σαν χλαμαρίτσες. Εντάξει. Μετά, δεν μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος, αλλά το μόνο το ότι έχει ελληνικά... Prototype, Assassin's Creed βλέπω, X-Men Origins, Halo πάλι... Assassin's Creed θα σε στεναχωρήσω, δε... Εντάξει, δεν μ' άρεσαν. Δεν πειράζει, όπως δεν μ' άρεσε. Το ένα μ' άρεσε, μετά με κούρασε, το δύο το ψήλο έπαιξα και μετά σταμάτησε. Δεν ξέρω. Ναι, σου αρέσει κάποιο άλλο franchise, ας πούμε. Δηλαδή, π.χ. το Assassin's Creed πριν είχε το Prince of Persia. Ναι. Έτσι. Το Prince of Persia το γούσταρα πιο πολύ από το Assassin. Κι ας είναι κλάσεις ανώτερο το Assassin, έτσι. Ναι. Θα το πω, δε, αλλά... Τι, με κούραζε και η ιστορία του και η μονοτονία του βασικά. Οκ, okay, και πάμε τώρα εδώ PS2 εποχή. Ναι, αλλά έχασες ολόκληρη σειρά. Εδώ έχω τα, καλά, καλά, τα αγαπημένα. Ναι, οκ, okay, έκανα ένα skip. Δηλαδή, π.χ. Ninja Gaiden. Παιχνιδά, ναι. Ναι. Και το μεταξύ... Και το Ninja το σκέτο ήταν το... ωραίο. Το έχεις παίξει το σκέτο Ninja για το 360. Το Ninja Blade λες. Όχι, λάθος. Το μπέρδεψα με το Ninja σκέτο για το Xbox το πρώτο. Που λεγόταν Ninja. Σκέτο. Ναι, δεν πολύ ξέρω. Ωραίο παιχνίδι. Ναι. 99 Nights το πρώτο ειδικά ήταν φανταστικό. Δεν ξέρω. Είχε πολύ λαό να σκοτώσεις. Βέβαια, Dynasty Warriors φάση. Ναι. Έτσι. Gears of War, εντάξει. Ειδικά το 2 Marcus. Είναι από τα... Από τα καλύτερα, δεν ξέρω. Και εμένα το 2 μου άρεσε. Ναι. Το 1 όχι τόσο. Το 1 θυμάμαι ήταν σε φάση... Το νοικιάζω γιατί ήταν περίοδο που το νοικιάζα. Και γεια σας. Όχι. Το έπαιξα κανένα μισάωρο. Ναι. Και είπα, δεν θα το πάρω ποτέ ξανά αυτό. Και μετά το βρήκα σε μια προσφορά, ξέρω εγώ, 15 ευρώ. Ναι. Και λέω, δεν γαμιέται, θα το πάρω. Και μετά που έμαθα λίγο, γιατί ήταν περίεργος ο χειρισμός του, ήταν καινούριος ο χειρισμός. Ναι. Σήμερα είμαστε σε φάση που υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που είναι σε αυτό το στυλ. Ναι. Αλλά τότε ήταν διαφορετικό και δεν μπορούσα να το παίξω στην ουσία. Κατάλαβα. Έτσι. Και όταν το μάθα και μπήκα στην ουσία, το γούσταρα. Πολλά παιχνίδια άρχισαν να εισάγουν νέο style στο PS3 και 360. Αλλά από όλα τα Gears πιστεύω το πιο αγαπημένο το 2. Και εμένα το 2 μου άρεσε πολύ. Δεν έχω δει το τελευταίο βέβαια στο 1, είμαι ιερόσιλος, αλλά εντάξει. Okay. Α, το 4 λες. Ναι. Και αυτό, εγώ δεν έχω παίξει καθόλου αυτό. Δεν το έχω βάλει καν στην κονσόλα. Καθόλου. Εντάξει, φέρτε το βάλω εγώ. Να δούμε. Και αυτό το Quantum Break ήταν αντιγραφή, καθαρά αντιγραφή της Tecmo. Μετά κάτι άλλο που να σας αρέσει, Legend Evil, Dead Rising. Τα Spider-Man γούσταρα πολύ. Και το Edge of Tomorrow, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσαν, φίλε. Για κάποιο λόγο αυτά τα τρία, το τρίτο που δεν το έχω, το Edge of Tomorrow, τα γούσταρα πολύ. Εν τω μεταξύ το είχα το Edge of Tomorrow και πρέπει να μου το καβατζώσαν τα ξαδέρφια μου. Και μου λένε, α, δεν το έχουμε πάρει εμείς. Ναι. Αυτά, σοκ. Εντάξει, ναι, εντάξει, τώρα εδώ τα πάμε, κλασικά, πάμε ναι, σε άλλα πράγματα εδώ. Σοκ, όταν βγήκε έλεγες εντάξει δεν υπάρχει. Πάμε σε αν και παιχνίδια. Με κούρασε. Ναι. Δηλαδή... Όχι, εγώ τα ευχαριστήθηκα και τους έδωσα και καταλάβανε. Ναι. 100% σχεδόν τους γρίφους όλα κτλ.
Just Cause. Εδώ αυτά τα τρία. Ναι. Θεωρεί ο κόσμος καλά. Βέβαια. Δεν θα το πω καλό. Εντάξει, μου άρεσε. Ναι, εντάξει. Το ψήλο ευχαριστήθηκα, δεν θα το ξανάπαιζα. Αυτό είχε φοβερή μουσική και λίγο με τα σκηνικά και αυτά ήταν ωραίο. Αλλά, εντάξει, έχω δει και καλύτερα. Και το Blue Dragon, αυτό είναι από τα παιχνίδια που όλοι έλεγα θα ξεκινήσω και δεν ξεκίνησα ποτέ. Εντάξει, δεν πήρες. Οπότε δεν μπορώ να φέρω γνώμη. Transformers, ναι, εντάξει, War of Cybertron. Αυτά τα δύο συγκεκριμένα. Αυτό, δηλαδή, War of Cybertron και Fall of Cybertron, ναι, ήταν ό,τι καλύτερο. Το επόμενο που βγάλανε με το Dark Matter, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, ναι, που είχαν μπλέξει και ταινία, ήταν για μούτζες. Απογοητευτικότατο. Και μετά αυτό που είναι G1, φάση των Devastator. Έχει πλάκα, είναι λίγο παιδικό. Έχει την πλάκα του, αλλά δεν είναι στην ποιότητα των άλλων. Ναι, ναι. Όχι είναι επειδή φάση είναι τα γραφικά τέτοια με σχέδιο, ναι, αλλά είναι πιο κουραστικό, δεν ξέρω. Ναι. Δεν το ευχαριστήθηκα αυτό. Οκ. Συνεχίζουμε. Ατζούρας Ραθ. Από τα καλύτερα. Δεν ξέρω, ίσως, ναι, ίσως να είναι στα γούστα. Δηλαδή να το πει κάποιος και να πει αυτό είναι από τα χειρότερα που έχω παίξει, έτσι. Ναι. Προσωπικά είναι τρελή πόρωση. Τρελή πόρωση. Και είναι το πρώτο παιχνίδι που με ανάγκασε να ασχοληθώ με DLC. Γιατί πριν το έφτυνα το DLC. Ναι, ναι, ναι. Και ενώ όλα τα άλλα παιχνίδια μπορεί να σου βγάζανε Complete Edition, Game of the Year και να σου είχαν τα DLC μέσα, ναι, αυτό δεν έβγαλε ποτέ. Και υποτίθεται σου έχει άλλο τόσο ιστορία μετά σε DLC. Δηλαδή σαν τερματίζει και στο αφήνει ότι θα βγει δύο, ναι, και δύο δεν βγήκε ποτέ, βγήκε DLC. Μάλιστα. Μεγάλη απατεωνιά, αλλά από τα φανταστικότερα παιχνίδια. Εντάξει, για μένα. Okay. Όπως και το Enslaved. Και αυτό. Ναι. Θα πω ελάχιστα γι' αυτό, θα πάμε παρακάτω, αλλά είναι από τα must. Μάλιστα. Αυτό που θα πω είναι ότι όταν είχε βγει το Horizon, εντάξει, νόμιζα ότι είναι συνέχεια του Enslaved. Γιατί έχει πολλά κοινά πράγματα. Ναι, πολλά κοινά. Δηλαδή, π.χ. το Horizon είναι σε μια φάση, έχει σε ένα βουνό ένα τεράστιο σαχταπόδι ρομπότ. Ναι. Εντάξει. Όχι από τους τελικούς. Αυτό ήταν ο τελικός του Enslaved. Όχι όλο. Παρόμοιο. Παρόμοιο. Έτσι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή είχε πολλά σκηνικά που θύμιζα και έλεγα να κάπου θα πετάξει ότι συνδέεται, κάπου θα πετάξει. Γιατί είναι σε παρόμοιο σκηνικό. Ναι. Όποιος δεν το έχει παίξει να το παίξει οπωσδήποτε. Και είναι και Serkins. Okay. Πώς το λένε, το ξέρεις, αυτός που έκανε τον Gollum στον Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Ναι. Αυτός έκανε δικό του στούντιο και καλά με γραφικά που να είναι με τις φάτσες και τέτοια. Έλα, ναι. Και μετά συνεργάστηκε με το Heavenly Sword, που ήταν αποκλειστικότητα του PlayStation 3. Ναι. Είναι η Ninja Theory. Και το Enslaved, πάλι Ninja Theory. Ναι, κάτι που δεν ξέραμε, αν και λέει ναι. Namco βέβαια. Namco ναι. Και Ninja Theory. Α, σωστός, σωστός. Και η φάτσα αυτού νου την έκανε ο Serkins, όπως και εδώ έκανε του κακού. Δεν τον δείχνει εδώ, αλλά άμα το ψάξετε θα το βρείτε. Είναι ωραίο παιχνίδι. Και εντάξει, έχω τη συλλεκτική, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι... Selector's Edition. Ναι. Ότι θα μου λείπε κιόλας, έτσι, γιατί ναι. Ένα βιβλιαράκι έχει μέσα και... Εντάξει, κάτι τρεις θα γύφτηκα. Να το χαλάσει το τέτοιο. Ναι. Οκ, okay, επόμενα, Darksiders βλέπω. Ναι, Vanquish, που Sega. Έτσι. Δηλαδή είχα καιρό να πω Sega καλό παιχνίδι. Ναι. Και το Vanquish πιστεύω ότι παίρνει άριστα για μένα. Έτσι. Πολύ καλό, ε. Ναι, για το στυλ του. Δεν το έχω παίξει. Κλέβει λίγο Gears of War, αλλά εντάξει, το πάει του, παραπέρα. Έχει τη φάση του. Darksiders, εντάξει, αγάπες ναι. Μεγάλες. Dead Space όλα βλέπω. Ναι, 1, 2, 3 και αυτά ήταν πολύ γκραγκινιόλ. Ναι. Εντάξει. Και είχαν αφήσει το στήμα. Ναι. Μου αρέσανε. Θύμιζε πολύ σε Doom ατμόσφαιρα. Έτσι, ακριβώς. Lost Planet, Extreme Conditions, ωραία παιχνίδια εποχής. Ναι. Προσωπικά το ένα μόνο. Και εγώ το ένα και το δύο έχω παίξει βέβαια, ναι. Αλλά το ένα μου άρεσε το πάρα ένα. Πολύ. Το 2 ήταν κάπως, το πήγε ψηλό online yeah. Φάση. Star Wars, Tomb Raider το Remastered θεωρητικά στο νησί, που μετά βγήκε το Definitive Edition. Yeah. Βασικά, τα Tomb Raider. Στην αρχή βγήκε το Legend, μετά βγάλανε το Anniversary που είναι το ένα ξαναφτιαγμένο και το συνδέσανε με το Legend, σαν ότι πάει συνέχεια, δηλαδή αυτά τώρα τα τρία έχουν πάει σαν τριλογία.
Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι η ιστορία του ένα που βάζει στοιχεία και από το Legend για να συνεχίζεται και τελειώνει στο Underworld. Και μετά κάνανε το reboot και πήγε το... Ναι. Που έχει βγει remaster στο το PS4 φανταστικότερο στο Xbox One. Για μένα, ναι. Δεν ξέρω, αλλά και αυτά όχι και εμένα για μου άρεσε. Την παλιά εποχή είναι φοβερά παιχνίδια. Ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, το Definitive κιόλας στις τελευταίες μου κονσόλες είναι πολύ δυνατό γιατί και εγώ έτσι το έπαιξα. Να σου πω την αλήθεια μου που θα μας κράξει πολλοί κόσμος, μπορεί να με κράξει και εσύ. Πάντα θεωρούσα τα Tomb Raider ανώτερα από το Uncharted. Ναι. Το Uncharted ήταν πάντα καρτουνίστικο, δηλαδή και η κίνησή του ήταν σαν να είναι μια φούσκα, έκανε κάτι τέτοια, κάτι παράξενες κινήσεις και ναι. Δεν ξέρω. Και ήταν πιο αστείο το Uncharted. Δεν ξέρω. Okay. Ενώ τάχω, άμα πάμε μετά, ναι. Θα δεις. Άρα συνεχίζουμε, φεύγουμε από αυτές τις εποχές και πάμε ναι. Μια γενιά πίσω. Τι έχουμε εδώ λοιπόν, PS2, κάπου που θες να σταθείς, έτσι να τα δείξουμε λίγο στον κόσμο. Εντάξει, Prince of Persia όλοι τα ξέρουνε, Seven Samurai, Crimson. House Legion ήταν από τα πολύ καλά, βέβαια του έχω εκτυπώσει άλλο εξώφυλλο εδώ πέρα έτσι γιατί γουστάρω τα ναι. Κάποια τέτοια που δεν μ' άρεσε, δηλαδή το εξώφυλλο είναι κάπως έτσι, οπότε γούσταρα και το εκτύπωσα. Και εσύ έβαλες την τζόντα. Ναι, το έχω και τα άλλα από ναι, πίσω, okay, από μέσα, ναι. Το, να το, αλλά γούσταρα την τζόντα όπως είπες. Να, ο No Breaker και αυτό, α, Ghost Hunter. Ναι. Το πρώτο... Παίζει να ήταν το πρώτο με ελληνική μεταγλώτηση παιχνίδι. Όντως. Ναι. Παίζει. Δεν είμαι σίγουρος, είναι το πρώτο που αντιλήφθηκα εγώ στη ζωή μου ότι έχει ελληνική μεταγλώτηση. Ναι. Έτσι. Και ήταν από κάτι πάντες που ήταν στο μπαρ, σε κάποιο reality ήταν, που μετά κάνανε μουσικό συγκρότημα. Έλα ρε, που ήταν τρεις φίλοι, ξέρω. Ο Βιτσέντζος και ο Γιώργος, ο άλλος. Ναι, αυτοί πρέπει να ήταν. Είπαμε, όχι, πώς πάμε. Τώρα εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι, ξέρει ο κόσμος, όπως και να έχει. Ήταν Zone of the... Οι φίλοι για πάντα. Ναι, ναι, σωστό. Φίλοι για πάντα. Πω, πω, να ακούω τον Βιτσέντζο να λέει για αυτό. Εν τω μεταξύ, το έχω και σε ζελατίνο αυτό. Γιατί έτσι... Γεια σου Γιάννη, τα λέμε, για χαρά. Γιατί εντάξει ήταν, δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια, ωραίο παιχνίδι, okay. Αλλά μόνο και μόνο ότι έχει ελληνικά, δεν ξέρω, με ενθουσιάζει. Ωραία. Zone of the Enders, εντάξει, και αυτά είχα πάθει πόρωση, Konami. Soul River, δηλαδή... Υπάρχουν κάποια παιχνίδια στο PlayStation 2 τα οποία είχα πάθει σοκ, δηλαδή γούσταρα με χίλια, παρόλο που ήμουν πάντα... Στο PC τα έπαιζα αυτά. Ναι, παρόλο που ήμουν ενάντια στη Sony πάντα, δηλαδή έλεγα με την Nintendo δεν ήταν, την Nintendo τη Σνόμπαρα. Ναι. Τη Sony τη μισούσα. Αλλά παρόλα αυτά είχε μου άφησε μια... φοβερές... Δηλαδή στο σήμερα μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει και να αγαπάω τη Sony. Μπράβο. Με αυτά που έχει προσφέρει, έτσι. Σ' αγαπάει και αυτή μου λέει. Έτσι. Primer, το Collector και αυτό ήταν μια ψηλο αντιγραφή Soul River. Ναι. Εντάξει, με το δικό του τρόπο. Ωραίο παιχνιδάκι αυτό. Έχει και το soundtrack. Ναι. Συλλεκτική. Αυτό τίποτα άλλο. Εντάξει, να έχει κανένα βιβλιαράκι. Εντάξει, τα άλλα λίγο αδιάφορα. Εντάξει, Tekken, πέρα από τον Zina, από το Virtua Fighter. Γιατί αγαπάμε Virtua Fighter. Εντάξει, ναι. Το Evolution Sega. Το έχω ζελατίνα, το έχω πάρει πιο πρόσφατα, το είχα σαν αντίγραφο, γιατί οι αντιγραφές είπαμε, και αυτό. Μας είχαμε φάει τη ζωή. Μετά και το τέλος του 2, η άμα θες ζελατίνα, έχω εδώ και Crimson Sea, έχω και το Bujokai, που αυτό μοιάζει ότι είναι γκόμενα, αλλά τελικά είναι άντρας. Και αυτό και... είναι πληρωμή μου το επεισοδίο αυτά, ναι, αλλά τώρα που είμαι εδώ. Νομίζω αυτά. Εντάξει, δεν πειράζει, τα έχω και εγώ ζελατίνα, ξέρεις. λοιπόν, έχω και εδώ κάποια που είναι από Video Club, εντάξει, είναι να απογοητεύει βασικά, γιατί εντάξει αυτή η γραμμή με τσαντίζει απεριόριστα. Κάνε καστό μια, φτιάξε πάλι εσύ. Ναι, εντάξει, το σκέφτομαι προς τα εκεί πλευρά, αλλά θέλω να τα βρω σε γνήσια. MotoGP, WRC, βλέπω ραλάκια, Rally Evolve, Formula 1, Formula 4, Need for Speed. Τα Need for Speed, η αλήθεια είναι, τα μισούσα πάντα. Ναι. Δεν τα γούσταρα, ρε φίλε, τα Need for Speed. Εγώ βρήκα κάτι άλλο τώρα. Κάτσε να κάνουμε λίγο το focus. Τακ. Στο τέλος. Ζήνω Ζάγκα. Α. Οι κλασικές, οι συλλεκτικές, παιδιά, τότε οι χάρδινες, εγώ έχω μόνο τους Silent Hills.
Βέβαια ναι. Δεν το έπαιξα ποτέ. Πολύ όμορφο κομμάτι, παιδιά. Ναι. Δεν το έχω, θέλω να το πάρω. Δεν το έπαιξα ποτέ και με απογοήτευσε τρελά όταν έμαθα ότι όλα τα προηγούμενα ήταν. Όχι, το προηγούμενο και το επόμενο είναι μόνο αμερικάνικα. Δηλαδή, μόνο αυτό πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκό. Ναι, νομίζω ότι όντως μόνο αυτό είχε βγει. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι όταν βγαίνει κάποιο, βγαίνει όπως και το. Πολύ Parasite Eve που ήταν στο PlayStation 1. Τι παιχνίδι. Το 1 λέει ότι δεν κυκλοφόρησε Ευρώπη. Και το έμαθα πρόσφατα. Να ναι. Σου πω την αλήθεια. Μόνο το 2 έχει βγει. Εντάξει, δεν ξέρω ναι. Τι ναρκωτικά πίνουν σε αυτές τις εταιρείες, αλλά. Δεν πειράζει. Drugs. Πάμε λοιπόν τώρα PS3. Ξαναγυρνάμε πάλι μια γενιά πάνω. Ναι. Εντάξει, το. Κλασική τι. Ναι. Το σνόμπαρα το PlayStation 3, δηλαδή εγώ τότε. Όταν υπήρχε κάτι που έβγαινε και στο Xbox, εννοείται το έπαιρνα στο Xbox. Το προτιμούσα και εγώ. Ναι. Μετά το πήρα. Για μένα έπαιζε και καλύτερα. Παρόλο που είναι Blu-ray το PlayStation 3, στο Xbox και πάντα μου είχε καλύτερη και πιο ξεκούραστο. Και στο PlayStation με κούραζε στα μάτια μου, τσούζανε δηλαδή. Δεν ξέρω μετά από κάποια ώρα. Ναι. Εντάξει, αποκλειστικότητες τώρα να πάμε ότι είναι το Ninja Gaiden. Είχα και το ένα, αλλά το χαδανίσι μου το καβατζώσανε. Ναι. Τα Uncharted εντάξει κλασικά, αλλά εντάξει σούπα τη γνώμη μου, ωραίο παιχνίδι. Ναι, αλλά όταν σε όθησα να παίξεις το 4 στο PS4 μου είπες ότι ναι το 4 η αλήθεια είναι άρχισε κακό, δεν μ' άρεσε στην αρχή, αλλά είχε πάρα πολλά καλά σκηνικά. Δηλαδή το πολύ απογείωσε. Δράση, ήταν ένα παιχνίδι που εγώ είπα ευχαριστώ που έπαιξα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Και εντάξει, και αυτά Augusta Time Crisis που είχε και το με τους πειρατές που ναι. Βρίσκεις ακόμα στα village και σε τέτοια. Α, ναι, όντως. Ναι, τα γουστάρω τα, με τα πιστόλια. Εγώ το βγω. Τι είναι αυτό το μαύρο. Α, Mortal Kombat. Α, μου το έχει δώσει ο Βασίλης αυτό. Όπως μου έχει δώσει και το Horizon. Εμένα, φίλε, πάντως ο Βασίλης δεν μου έχει δώσει τίποτα. Δεν τον προσέχεις. Δεν τον προσέχω. Το αφήσω εμένα όμως. Εντάξει. Κάτι κάνετε λάθος. Πάμε και οι δύο. PS4. Ναι. Βλέπω εδώ. Εντάξει. Η αλήθεια είναι είχα σταματήσει για πολύ καιρό. Το PlayStation 4 το πήρα να φανταστείς πέρσι. Και το πήρα πέρσι περίοδο που θα βγαίνει το Shenmue το 3. Ναι. Καθαρά γι' αυτό. Και ακόμα δεν έχει βγει. Θυμάμαι που έλεγες θα πάρεις Xbox X και πήρες το Pro. Ναι, που ναι. Λεμένε. Γιατί το Shenmue. Αυτή η άθλια και στο Xbox Sega. Δεν βγήκε. Αυτό είναι το remaster, αυτό βγήκε. Βγήκε στο Xbox όμως. Το 3 όμως είναι αποκλειστικότητα PlayStation 4. Α, οκ. Γιατί δεν είχα ασχοληθεί με αυτό. Ναι, αποκλειστικότητα. Γι' αυτό, για το 3 που το να πήρα. Να γουστάρεις από αυτά εδώ κάποιο έτσι ιδιαίτερο αναφοράς. Το χωράει. Μεγάλη απογοήτευση αυτό. Τεράστια απογοήτευση. Δεν ξέρω, με ενόχλησε. Πολύ κουραστικό, βαρετό, αδιάφορο. Ενώ είναι από ωραία εταιρεία και. Θα έπρεπε να είναι καλό γιατί είναι από το Shadow of Colossus, το οποίο αυτό είναι φανταστικό. Είναι PlayStation 2 αυτό κάποτε, το οποίο κάποια στιγμή θέλω να το πάρω, PlayStation 2, ναι. Το οποίο είναι remake στην ουσία γιατί είναι ανανεωμένα τελείως τα γραφικά, είναι γραφικά PlayStation 4 καθαρά. Κατάλαβα. Όπως σου είπα, τα Batman με κούρασαν. Αυτό όμως και αυτό είναι ακόμα στο θα. Αυτό δηλαδή, είναι το καλύτερο από όλα. Παίζει να το έχω 6 μήνες το παιχνίδι και το έχω παίξει 5 λεπτά. Άκουσε με, είναι το καλύτερο από όλα. Εντάξει. Πίστεψε. Εντάξει, μπορεί. Απλά ναι. Μου έχει μείνει ακόμα. Εντάξει, το Arkham Asylum το... και αυτό θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα από τα 4. Το Mad Max θα πω ότι ήταν παραδόξως πολύ ωραίο. Αυτό, αλλά ναι. Αυτός ο χρόνος που δεν έχουμε. Συνήθως ό,τι βασίζεται σε ταινία είναι για μούτζες. Αυτό δεν βασίζεται στην ταινία, αλλά είναι στον κόσμο του Mad Max. Με έναν Mad Max. Ωραίο. Okay. Όχι σαν Furiosa. Είμαι ενάντιος. Gravity Rush, φίλε. Παρόλο που ο κόσμος στο σνομπάρι το είχε δει και ο Βασίλης και μου λέει ρε ξεφτύλα μου λέει Gravity Rush. Όχι φίλε, είναι από τα πιο ωραία, ευχάριστα παιχνίδια στο PlayStation 4. Ναι. Δηλαδή το έχω ευχαριστηθεί πολύ. Last of Us. Εντάξει. Θεϊκό. Που δεν το έπαιξα ποτέ στο 3 και το έπαιξα κατευθείαν εδώ πέρα. Εντάξει. Είναι θεϊκό ναι. Παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι τόσο θεϊκό. Είναι, αλλά έχει και τα σημεία που σε κουράζει πολύ. Δηλαδή, έχει τα σκαμπανεβάσματά του. Όλα τα παιχνίδια ναι. Δεν έχει κανένα τέλειο.
τέλειο θα έλεγα το Horizon. Δηλαδή το... Είσαι μεγάλος φαν. Είμαι μεγάλος, δεν ξέρω. Το Horizon πιστεύω ότι αγοράζεις PlayStation 4 αποκλειστικά γι' αυτό και δεν παίρνεις κανένα άλλο παιχνίδι. Και είσαι ευχαριστημένος. Τελείωσε. Εγώ το τέλειωσα πρόσφατα. Το παίξα όλο 100% το διάλειμμα στο game. Εντάξει, μου αρέσει. Θα κάνω ένα review σύντομα, αφού σου αρέσει και σένα. Ναι. Θα σου κάνω ένα review να γουστάρεις. Να το κάνεις ωραίο όμως. Αυτό δεν το έχω παίξει όμως. Και το κάνεις ωραίο είναι... γιατί τι έχω κάνει κακό. Αμέσως το πήρες αλλιώς. Ενώ, επειδή λες ότι δεν με τρέλανε και πολύ, να βάλεις άλλο, κατάλαβες. Να κάνεις ωραίο το παιχνίδι, όχι το βίντεο. Οκ. Το Detroit και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι από το Beyond Two Souls. Ναι. Αν το προφέρω σωστά. Ναι. Και το Heavy Rain. Δηλαδή έχει κάνει τρία παιχνίδια τα οποία είναι με επιλογές. Ναι. Δηλαδή είναι πιο πολύ ιστορία και ανάλογα. Ναι, γι' αυτό δεν το έχω πάρει. Τις επιλογές σου πάει και διαφορετικά. Ναι. Για κάποιους ίσως είναι βαρετό, αλλά για μένα που γουστάρω τις εισαγωγές δεν τις βγάζω ποτέ, κάθομαι και τις χαζεύω. Ναι. Είναι από τα πολύ ωραία. Μάλιστα. Okay. Και πάμε τελευταία εδώ. Τελευταία αυτή τη ραφιέρα. Ναι, PSP και αυτά. Βλέπω. Είναι ψιλοξεχασμένα αυτά. Τα έχει ξεχάσει ο Θεός. Ο Θεός. iToy βλέπω εδώ, τρίτη κάμερα, βάλε και την τρίτη ρε. Όχι, αυτή είναι για το τέτοιο. Για το μαύρο, εντάξει. Για το μαύρο, ναι. PSP, Software Center βλέπω εδώ, διαφήμιση. Παλιά τώρα κάρτα, έτσι, όταν ήταν ωραίο το μαγαζί, τώρα εντάξει, έχει πέσει λίγο. Α, όχι, 2.10 έχει, άρα δεν είναι τόσο παλιά. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα, εντάξει, είχε βγάλει κάποια καλά. Θα έλεγα το Pursuit Force, που ήταν αποκλειστικότητα. Και πήδαγες από τα μάξια και κυνήγαγες, ήταν σαν το Siphon Filter στυλ, αλλά προσωπικά πιο ωραίο. Ναι. Το Daxter, που υποτίθεται ήταν ενδιάμεσα στο 1 και το 2, mm-hmm. που δεν βγήκε ποτέ σε συλλογή, δηλαδή όταν βγήκε η συλλογή εδώ πέρα στο PlayStation 3 όπως και στο 4 που είναι μόνο digital, ναι. Είχε τα παιχνίδια, αλλά το του PSP δεν το είχε. Κατάλαβα. Secret Agent Crime, Wipeout Pure, Outrun, Rides Racer, Rides Racer. Outrun, εντάξει, πάρα πολλές ώρες. Sega, φίλε. Ναι, ναι. Ό,τι είναι Sega μας έχει φάει. Sega, έτσι. Grand Tourism, Final Fantasy, Dissidia. Εντάξει, το Final Fantasy είναι το μόνο που έχω UMD βίντεο. Α, είναι το ταινιάκι. Ναι, ναι, είναι η ταινία. Το 3D, ναι. Ναι, φοβερή ταινία, πολύ δράση. Ωραία. Εντάξει, το Dissidia. Συλλεκτική. Συλλεκτική. Μου την είχε δώσει ο Βασίλης. Να τα πάλι. Γιατί ο Βασίλης θα σπάει. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά τα άλλα εντάξει είναι λίγο πιο αδιάφορα. Μάλιστα. Α, και τα God of War εδώ πέρα που και αυτά ήταν για αρχή αποκλειστικότητες PSP. Να τα βγήκαν συλλογή. Θέλω κάποια στιγμή να πάρω τη συλλογή. Ωραία. Που την είχα κι αυτή. Αλλά καβαντζώθηκε. Από ποιον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλες ιστορίες. Και τώρα πάμε στο τελευταίο σημείο. Είναι λοιπόν, από αυτά που λες καλύτερα να μην δανείζεις. Συλλεκτική, βλέπω 1003, τότε ναι, δεν την είχα πάρει ο τύπος, την πήρα τώρα. Ναι. Και δυστυχώς. Τεχνίδια μέσα είχε αυτά. Ναι, με ενοχλούσε που είναι μαύρο το εξώφυλλο. Ναι, δηλαδή, λες και είναι μούφα. Γιατί. Ναι. Αλλά τουλάχιστον με αυτό έχω το Halo το 3, παρόλο που σπάσε. Οπότε εδώ βλέπω κάτι φιγουράκια, Cortana βλέπω εδώ με μπουτόν, Halo 3, Soul River, ο εχθρός του Metal Gear Solid, ο Ninja, ο άλλος ο τύπος από τη Sega, ο Raiden. Ο Raiden είναι πίσω, από το τέτοιο, ναι, ο Sega, ο χαρακτήρας είπαμε είναι λοιπόν, είναι ο από το Vanquish, αλλά ο χαρακτήρας πώς τον λέγανε. Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω παίξει, το θυμάμαι οπτικά. Αυτός ο τύπος. Οκ, ρε τύπε, ωραίος τύπος. Φοβερή φιγούρα και φοβερό παιχνίδι. Πολύ ωραίος και πίσω ο τύπος. Εδώ, εδώ ο Κάιν. Και ο Ράζιτς. Ναι, εντάξει, το λέω. Ναι, ναι, το λέω. Μια σου έτσι τον έλεγα. Terminator Salvation εδώ, φοβερό. Και τώρα εδώ. Ναι, εδώ την έχω δει Ράφη Soul Calibur. Καλά Blade. Ναι. Διάφορες. Βασικά εκδόσεις. Μου λείπουν κάποια, αλλά μου λείπουν εκδόσεις. Ναι, αυτό είναι
Πρόσωψη. Πρόσωψη για Xbox 360. Για 360. Το είχε δώσει ο φίλος μου ο Λάμπρος. Αν νομίζω ο Βασίλης θα πεις πάλι. Όχι. Αυτός ήταν ένα παλικάρι που δούλευε στο Media Market, οπότε έβρισκε κάποια πράγματα πριν τα πάρουν οι άλλοι και μου λέει έχει έρθει. Ναι, και οπότε πήρα κάποια πράγματα. Ωραίο, από κάτω την Dead or Alive τώρα. Ναι, αλλά περίμενε, κάτσε να κάνουμε μια ανάλυση, έτσι να σε κουράσω λιγάκι. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, για αρχή, το Soul Blade λεγόταν Soul Edge και έχω πάρει και το ιαπωνικό. Okay. Δηλαδή αυτό είναι το ιαπωνικό. Ναι. Και ευρωπαϊκή έκδοση βγήκε Soul Blade. Και μετά αντί να βγάλουν Soul Blade 2 ή Soul Edge 2, βγάλουν το Soul Calibur. Οπότε το Soul Calibur το 6 στην ουσία είναι το 7. Γιατί υπάρχει το Soul Blade πριν από αυτά. Και από αυτά που σου είπα ότι θέλω να πάρω, δηλαδή το Soul Calibur το 2, σε κάθε έκδοση είχε και διαφορετικό έξτρα χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Το Xbox είχε το Spawn, το GameCube είχε το Link. Το Link, ναι. Και η χειρότερη έκδοση από όλους, το PlayStation, είχε τον Heihachi. Νομίζω πως δεν είχε το Crash Bandicoot. Ναι, εντάξει, ήταν άθλιος, δηλαδή και σε κινήσεις και σε... Δεν ξέρω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή... Είσαι παρομένος όμως με τα beat'em up. Ναι, το 3 βγήκε αποκλειστικότητα στο PlayStation 2. Ναι. Το 4 θέλω να πάρω το Steelbook για PlayStation 4, γιατί στο Xbox είχε το Yoda. Στο PlayStation είχε το Darth Vader. Σπάσιμο. Έτσι. Ναι, βέβαια, ναι. Το βλέπαμε εμείς οι Xbox ότι εμείς έχουμε τον καλό, αλλά κρυφά θέλαμε όλοι τον κακό. Okay. Έτσι. Και θέλω να βρω το Steelbook του PlayStation γιατί ενώνονται. Δηλαδή, αυτός ενώνεται με τον Nightmare και αυτός ενώνεται με τον Darth Vader. Δηλαδή, τα δύο Steelbook. Ναι, ναι, καλή φάση. Ναι. Ωραίο. Άντε, θα το βρεις. Όπως και το βιβλίο εδώ πέρα. Το βιβλίο. Όχι, είναι η συλλεκτική του Soul Calibur του 5. Που ανοίγει μέσα. Ναι, και ναι, εντάξει, ναι. Κουτάκι είναι στην ουσία. Ναι, ναι. Και το αποκλειστικό του Wii, που ήταν Adventure, Soul Calibur Legends. Οκ. Okay. Δηλαδή ωραία. Δεν ήταν πια fighting, ναι. Ήταν Adventure. Αυτά. Και το 6 που θεωρώ είναι από τα καλύτερα, έχει πάει επίπεδο μπροστά. Μάλιστα. Και αυτά. Τώρα. Και Dead or Alive από κάτω. Έτσι. Κανονικά θέλω να είχα μεγαλύτερο χώρο να βάζα και τα Ninja Gaiden μαζί. Γιατί και ο Ρίο Χαγιαμπούσα που είναι στο Ninja Gaiden. Χαγιαμπούσα. Ναι. Το γεράκι. Είναι ο πρωταγωνιστής από το Ninja Gaiden. Ναι. Και εδώ τώρα. Οπα! Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν. Dead or Alive, έτσι, ναι. Η έκδοση. Δεν είναι αποσυλλεκτική, είναι απλά σκέτο. Ήταν σκέτη η φιγούρα. Νέκα. Όχι. Okay. Μπορεί να ήταν και Sega. Είχε βγάλει Sega κάποιες φιγούρες. Ωραία, έτσι από βιντεοπαιχνίδια. Και εδώ, γουστάρεις τα ντομενάκια, τον Dead or Alive, εντάξει, ναι. Το βόλες. Ναι, 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 έτσι. Το μεταξύ, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, εδώ πέρα που πες για τα ντομενάκια, το βόλεϊ, ναι. Δεν είναι καράτε, λογικά το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι με τις χαρακτήρες μόνο τις γκόμενες από το Dead or Alive που είχαν πάει σε ένα νησί και παίζαν βόλεϊ και κάτι άλλα σκηνικά. Ναι. Εντάξει, ήταν για το μάτι, για το χάζεμα, έτσι. Ναι. Στην ουσία, όλοι γι' αυτό θα το παίρναμε. Και στο PlayStation 4 το έβγαλε μόνο η Ιαπωνία. Τους πούστιδες. Ναι, τροπή, τροπή και έσχος. Οπότε το έχω πάρει ιαπωνικό, το οποίο είναι region free και οπότε παίζει και... Okay. Και στο δικό μου. Pech. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις DLC. Ντροπή. Ναι, ντροπή. Έσως. Αυτό. Και που κοίταξε εδώ πέρα, υπάρχουν και αυτά τα δύο. PlayStation 4. Τα οποία είναι... Koei και Temco γίναν ένα σε μια φάση. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να είναι πιο νωρίς, γιατί αυτό είχε βγει και στο PlayStation 3. Τώρα είναι Koei Temco. Ναι. Tecmo. Είναι μαζί KTAF. Ποιο είναι το θέμα, ότι αυτό ήταν το Warriors Orochi που ξεκίνησε από Dynasty Warriors και το 3, το Ultimate, είχε βάλει και Kasumi, είχε βάλει και Sofitia από Soul Calibur, είχε βάλει και Ryo Hayabusa, είχε βάλει... Τα είχε... Fighters Mega, ναι, βάλει. Ναι. Και οπότε ήταν το πρώτο adventure που μπορούσε να παίξει με όλους. Εντάξει, το δεύτερο, γιατί και το Ninja Gaiden είχε βάλει την Kasumi και την Ayane. Αλλά ναι, και μετά το Warriors All Star ήταν κάπως σαν συνέχεια που είχε πιο πολύ από χαρακτήρες
Dead or Alive και γενικά από τα παιχνίδια Koei Tecmo, δηλαδή είχε και το Neo, ναι. Neo λέγεται. Όπως. Μάλιστα, Neo Neo. Αυτά. Ωραία, και πάμε και το τελευταίο. Σε κούρασα. Το τελευταίο δεν έχει ήδη. Εδώ. Αυτά, εντάξει, αυτά είναι αντιγραφές. Α, είναι όλα. Ναι, αυτά είναι τώρα, όπως είχαμε πει ότι προτιμώ να βάζω αντίγραφα στο ναι. Dreamcast παρά γνήσια. Οπότε τα έχω βάλει εδώ πέρα. Καλά, και αυτά αντιγραφές είναι. Όχι, 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 αυτά είναι, είναι, ναι, με σκάλωσες τώρα. Αυτά είναι γνήσια, αλλά είναι με ελλείψεις. Δηλαδή, π.χ. το Oddworld είναι χωρίς μάνο. Ναι. Έτσι. Τάξη. Άλλο είναι σπασμένο το κουτί, άλλο είναι χαλασμένο το εξώφυλλο. Δηλαδή, εδώ το Survivor, ας πούμε, βλέπεις είναι τραγικό λίγο... παιχνίδι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Βέβαια, δεν το μόνο, το ποτέ, μόνο Resident που μου λείπει είναι το Survivor 2. Code ναι. Veronica. Είναι το μοναδικό Resident από όλα που δεν έχω. Τα οποία 1, 2, 3. Μάμι, ναι. Μου τα έχει δώσει ο Μινατσής. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Καλά να είναι το παιδί. Που στα χάρισε, μπράβο. Αυτά. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, παίξαμε. Όχι, λάθος, δεν παίξαμε. Θα παίξουμε. Είδαμε εδώ τη συλλογή σου. Βασικά, και... θες να σου δείξω και τα αντίγραφα. Τα αντίγραφα όχι, γιατί θα, ναι, δεν θα φτάσει στο επεισόδιο. Λοιπόν, είδαμε το game room εδώ του Γιάννη, αυτή την ιδιαίτερη γωνία που έχει φτιάξει και τώρα πάμε να παίξουμε διπλά και ένα παιχνίδι της επιλογής του και μετά από αυτό bonus content, τη vintage toy συλλογή του, έτσι για να γουστάρετε λίγο μερικοί, να δείτε και τι άλλη συλλογή βαρβάτη έχει ο Γιάννης και τελευταίο μέρος η συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε βασικά, δεν πάμε. Λοιπόν, τώρα παιδιά εδώ θα παίξουμε, τι θα παίξουμε, Teenage Mutant Turtles, Turtlenstein, παιχνιδάρα, Super Nintendo, διπλό παιχνίδι, αλλά πού θα το παίξουμε. Θα το παίξουμε στο Wii, αυτό που μ' άρεσε στο Wii και το πήρα, ο Anti-Nintendo, ήταν όταν είδα αυτό το μενού, είναι έχουμε emulator. Φτιάξει ωραίο emulator, ωραίο μενού, το οποίο είναι και soft mode το hack που παίζει στο Wii. Για πάμε. Να βάλουμε και λίγο ένταση. Εντάξει, το πιάνει, θα το πιάσει καλά. Δεν χαμηλώνεις λίγο. Είναι πολύ κοντά. Το παράκαμε. Εκεί. Ωραία. Πάμε λίγο μουσική. Πόπο πίξελ. Είναι το κοντινό το. Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν βλέπω και εδώ από την κάμερα. Κοντά, τέλος πάντων. Του player. Καουμπάγκα. Εγώ λέω να μπει, έτσι. Ναι. Περίμενε. Ποιο θα σου πει. Εσύ τώρα. Έλα, πάρε. Γιατί εσύ είναι ο δεύτερος παίκτης. Και γιατί δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρω τι του κάνω. Τίποτα. Έχεις μπαταρία. Βασικά ναι, για κάποιο λόγο έχει σβήσει. Για δες τώρα. Ναι. Λοιπόν, Λεωνάρντο εγώ. Πάω εγώ. Μην γελάτε. Πάω. Evening News. April on Eve. Ο Κραν. Πήρε το άγαλμα και φιλιέ. Σρέντερ. Αλλά αυτά τα κοντινά γιατί τα κάνει, αφού δεν το έχει με τα πίξελ. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα εδώ να δώσουμε. Ένα παιχνίδι το οποίο μικρό δεν το είχα παίξει. Το έπαιξα μόνο στο Game Boy και στο NES τότε. Και τα ακούσα και πάρα πολύ ωραία. Μουσική. Και να πούμε πως είναι και ένας αρκετά ακριβώς τίτλος γενικά. Ναι. Στο Super Nintendo, αν το βρει κάποιος SIM, είναι τα παιχνίδια τα ακριβά. Βέβαια, εγώ θα κάνω τη δημιουργία του διαβόλου.
άμα δεις το Streets of Rage που το έχεις δει, ειδικά το 2, 3, δεν συγκρίνω. Βέβαια μετά η απάντηση ήταν το Final Fight, οκ. Αλλά αυτό ίσως πρέπει να δώσουν και κατατιμήσει και το χαρακτήρα, αλλά τα γραφικά πιστεύω θα μπορούσαν και καλύτερα. Εντάξει, ωραίο είναι όμως. Ναι, κάτι μου. Όταν ξέρω ποια όχο είμαι, κοιτάω. Θα τους δει, έχω παιδευτεί, ας πούμε, έτσι. Τα controls δεν μου αρέσουν σαν παιχνίδι, είναι λίγο glitchy, θα μου έρθεις λίγο αργά. Είμαι εγώ περίεργο. Εσύ είσαι περίεργο. Α, εγώ, ε. Πάντα. Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, γενικά η εποχή αυτή είχε περίεργο χειρισμό. Δηλαδή έχει συνηθίσει το σήμερα και τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Εντάξει, βέβαια είναι και τα τηλεκοντρόλ από μιλήσεις. Αυτό ωραίο το στεροσκοπικό εδώ, το ψεύδο 3D. Το ψεύδο 3D. Το Thing προσπαθεί λίγο. Ω, καλώς το θα ήθελα κάποια στιγμή να κάτσω να χρωματίσω σαν γκέι. Πόσο είναι σε μακριά από την μπάλα. Οι κινήσεις εντάξει, οκ, είναι νιντζιές. Εντάξει, ωραίο είναι, έχει το καβαλέ του. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο Mega Drive παρόμοιο. Έχει κάποιες διαφορές. Νομίζω εντάξει, έχει κάποιες διαφορετικές πίστες. Ναι, έχει κάνει την παλέτα αυτή τη διαφορά. Πες να κάνεις κανένα επεισόδιο σύγκριση. Console Wars. Αλλά το πάρετε στα δύο. Αλλά βρες και κανένα που είναι καλύτερο στην Nintendo, γιατί γίνει πολύ μονοπόλιο Sega. Και πού να έκανα για αυτά που ήθελα. Ω, τον θυμάσαι από τον Βλάκα. Ο Μπάξε. Άντε να τον πιάσουμε τώρα. Νομίζω ότι... Ναι, δεν νομίζω. Α, όχι, όχι. Το βλέπω. Μάλλον πρέπει να περιμένουμε να κατέβει κάτω. Να φλαπώσει λίγο. Να σπάσει λίγο τα νερά. Κάτσε τώρα, τι είναι αυτό. Μια φλαπάτσα, κεράκι. Τώρα που κολλάει. Είναι σαν τον Green Lantern. Αυτό είναι από το όπλο. Ναι. Κάτι μία θέλει ακόμα. Ναι. Να κάνει και τον ήχο της μίγα. Τώρα αυτό κάνει σαν πουλούνι. Έλα ρε Μπάξερ. Θέλει εδώ να μας σπαμάρει. Να το πέσα από τα βρώ. Από κάτω. Εντάξει. Ωραίο. Ωραίο λεβελάκι. Θες να δούμε και λίγο το 2 στην αρχή. Δεν θα ελπίστε. Λίγο. Στους δρόμους. Εγώ λέω να κλείσει την κάμερα και να κάτσουμε να το τερματίσουμε. Ναι. Μπορώ να το κάνουμε μετά. Εντάξει. Ρέτρο τάιμ. Κοιτάξτε από τα καλά της εποχής. Αν και κάποια στιγμή το έχω πει από παλιά, θέλω να κάνω review την NES έκδοση. Μια και ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχα παίξει στο NES. Και τότε ήταν ένα ξαδερφάκι με το Σταύρο, τον γούσταρα πάρα πολύ τότε. Εντάξει, δεν είναι ίδιο παιχνίδι, οχτάβητο, αλλά σε τραβάει σαν παιχνίδι.
Μάλιστα, εδώ η πόλη, οκ. Οπότε παιδιά, εδώ είδατε τώρα, όσοι δεν το ξέρατε, ότι το Wii μπορεί να χακαριστεί πολύ εύκολα με soft mode, με SD κάρτα και να περάσετε μέσα ROMs από πάρα πολλά μηχανήματα που γουστάρετε και έχει αυτό το όμορφο μενού της βιβλιοθήκης. Βέβαια δεν έχει περιγραφή, σε κάποια άλλα αντίστοιχα από RetroPie υπάρχει περιγραφή του παιχνιδιού. Αλλά οκ, εντάξει, δεν μας χάλασε. Όμορφο παιχνιδάκι, μετά είναι ένα χρόνο να σας δείξουμε και άλλα δύο παιχνίδια να παίξουμε. Αλλά κανονικά εγώ πρότεινα για κανένα fighting, αλλά έφαγα κύριο. Fighting, όλα μόνο το fighting παίζει από τους παλιάρες τρόπο, οπότε ένα co-op είναι πιο όμορφο. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο τη βίντεο της Toys Συλλογής, όταν πάμε στη συνέντευξη. Έλα, αυτό μου θα βάλουμε κανένα παιχνίδι ακόμα. Είπαμε, off camera αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δείξουμε σε αυτό με τα Vintage Toys, έτσι ένα πολύ γρήγορο πέρασμα. Πήγαμε. Λοιπόν, τώρα εδώ ένα γρήγορο sneak peek. Γιάννη, εδώ τι βλέπουμε. Ναι, εδώ τώρα είναι Bionic, είναι και ο Darth Vader. Καλά, ναι. Laser tag. Κάτω. Βιντεοκασέτες εδώ, δηλαδή Super Robot, Grandizer. Πόπο, εντάξει, έχεις αυτό 5. Τον Geta. Ο Geta τα σπάει έτσι, τον είχαμε δείξει και στην έκθεση της Vintage το 2017. Που τον είχαμε μέσα στο διάγραμμα των Transformers. Εντάξει, πανάκριβη φιγούρα για όσους γνωρίζετε. Άλλοι εδώ. Mazin Kaiser. Πάνω βιντεοκασένα, οι μαχητές του ανέμου, γκύπησα μόνο. Τι τα έχεις βρει αυτά, τρελέ. Έτσι, συλλογές, εντάξει. Transformers στο άλμπουμ. Ναι, κάποια τα έχω βρει και στο Ζάρταν τελευταία από βιντεοκασέτες. Παναγιώτης και Νίκος, ναι. Έχουν φέρει ένα ωραίο στόκ. Ωραία, και κάτω παίζει κάτι το οποίο ξέρω ότι είναι η πόρωσή σου αυτό εδώ. Αυτά ήταν τα πρώτα μου παιχνίδια. Έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτά, ξανά και ξανά. Αστρομαχητές ελληνικοί και ιταλικοί. Να. Από Jig και από El Greco. Πάλι για όσους γνωρίζουν κομμάτια τα οποία ειδικά με το κουτί, παιδιά, μιλάμε για αστρονομικές τιμές. Δύσκολα κομμάτια. Άμα συνεχίζαμε το Toy Hunters, θα είχε πέσει review. Πολύ παρουσίαση. Ναι. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα spin-off στο νέο κανάλι κάποτε. Όχι. Magnetic Motorbike, εδώ. Με το σεισμό εδώ σου πέσανε. Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι, Τη γλιτώσανε. Ωραία, είδα έξι κάποιους αστρομαχητές και πίσω. Ναι, πίσω είναι στα κουτιά του, στα ελληνικά. Τα κουτιά εδώ, θα δείξουμε μια πολύ γρήγορη. Γιατί τα ελληνικά κουτιά εδώ. Για να είναι κλειστά. Σωστός. Καλύτερη προστασία, ξέρεις. Ναι. Ενώ από εκείνη το πόσο χήμα. El Greco, παιδιά, έτσι το βλέπετε εδώ. Πόσο δύσκολο Γιάννη να βρει τώρα κάποιος αυτό το πράγμα. Απίθανο. Απίθανο. Και πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει καν. Okay. Κάτω. Για όσους δεν ξέρουν, ως Toy Hunters είχαμε καλύψει σε μια πληθώρα επεισοδίων, παιδιά, τις περιτοσυρολογίες που είχαν ονομάσει. Αυτά πέσαμε το σημό. Ναι. Για όσους ξέρουν αυτά τα χρώματα, τα bubble τώρα είναι δύσκολα όλα αυτά. Το πολύ σπάνιο και δύσκολο και να βρει κάποιο λειτουργικό ring των εξωγήνων. Βέβαια αυτό είναι το αμερικάνικο. Εντάξει, δεν πειράζει. Από πίσω κινήκουμαν Ιαπωνέζικη τελευταία σειρά που είχαμε δείξει σε επεισόδιο Toy Hunters. Αλλά εδώ, Japan ή Αμερικάνικα Muscle, ναι. Από κάτω έχει εδώ καλή δουλίτσα, τερατομάχη, κουτάκι τερατομάχων, παιδιά, καθίστε να ανάψω λίγο το flash για να το θυμηθείτε. Κουτάκι τερατομάχων, πολύ σπάνιο, όπως και εδώ πάνω η πυραμίδα, ναι. Και πέσει και το σακουλάκι. Και τα σακουλάκια που, με τη τσίχλα μέσα, που εμένα μου έγιωσε η τσίχλα, όπως επίσης και το κουτάκι, το χάρτινο που υπήρχε και αυτό στο περίπτερο και κάποια άλλα εδώ. Αμερικάνικη τερατομάχη πίσω, Battle Beast, και σεδάκι ελληνικό τερατομάχη. Εντάξει, αυτό είναι λίγο απατεωνιά. Γιατί? Είναι με αυτοκόλλητο, δεν είναι το γνήσιο. Α, εντάξει, δεν πειράζει όμως, όπως το βρήκες. Άλλη εδώ τερατομάχη full. Όπως το φτιάξα. Α, είναι custom. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Από κάτω ο Γκορμίτη. Λέει, Γκορμίτη. Κουστάρεις, τη συνέχεια των τερατομάχων και αυτά. Δεν θα έλεγα συνέχεια, αλλά είναι. Εντάξει, ιταλική φάση και αυτή, ναι. Τραβάει.
Και κάτω πάλι ένα κουτί αστρομαχητών. Αυτά δεν ξέρω τι είναι. Αυτά είναι από βιντεοπαιχνίδια, αρέσει. Από τα Skylanders. Α, δεν το ξέρω. Τα Skylanders έβγαλε τη βάση. Ναι. Που έβαζε τα φιγουράκια και μπαίνανε στο παιχνίδι. Οκ. Ήταν DLC. Να η βάση. Ναι. Ήταν το βιντεοπαιχνίδι, αγόραζες φιγουράκια. Δεν το ξέρω. Τα φόρτωνε, πρέπει να έχουν κάποιο τσιπάκι μέσα αυτά. Ναι. Το φόρτωνε η βάση και το παίρναγε στο παιχνίδι, σαν DLC φάση. Κατάλαβα. Και κάτι Mighty Max εκεί, πεταμού αυτά. Δεν τα γουστάρουμε μία. Οπότε φεύγουμε αυτή τη βιτρίνα και πάμε τώρα κάτω στα καλά, στο bunker, στα υπόγεια. Πάμε. Για πάμε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, και εδώ ήρθαμε στο υπόγειο μυστικό μπάνκερ του Γιάννη που θέλεις level 10 access για να μπεις. Με να διαβάσει την ήρδα του ματιού και τα χρηλικά αποτύπωμα σε σκάν. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορα αγάλματα. Ο Γιάννης γενικά έχει τρέλα με Transformers και γενικά με ρομπότ. Και γκόμενος, ξέρεις. Που κολλάει τώρα Optimus Prime. Spartan Chief, Wonder Woman εδώ. Athens. Εντάξει, αυτός εδώ τα σπάει. Από ναι, τώρα είναι λίγο πεταμένος. Εντάξει, δεν πειράζει. Ήρθε στα πλάνα για... Οπα! Λοιπόν, εδώ... Εντάξει, Bionicle. Σ' αρέσουν τα γουστάρεις αυτά. Ναι, εντάξει, μου άρεσε ότι μπορείς να τα φτιάξεις και να τα μεταβάλεις, να τα κάνεις όπως γουστάρεις. Ναι. 360 βλέπω. Ναι, Final Fantasy. Fantasy. Τώρα όλα αυτά είναι... Κι άλλο φιγούρα Final Fantasy. Πώς δεν τα έχεις πάνω όλα αυτά. Πώς δεν τα έχεις πάνω. Γιάννη. Κάποια στιγμή ίσως να γίνει κάποια, δηλαδή έχω από το 10, το 13, το 7, ναι. Το 8, αυτά. Ωραία. Εδώ το βουνό των Master in My Pocket, αλλά με πολύ σπάνια και δύσκολα κομμάτια. Καλά, εντάξει, το εξωγήινο. Εξωγήινο. Όχι ρε φίλε, έχεις πρωτότυπους που επιπλέουν στο νερό, έχεις καλά κομμάτια. Κρύβε λόγια. Ναι, μην έρθω να τα πάρουν, εντάξει παιδιά, της πλάκας είναι, του πεταμού. Έτσι. Λοιπόν, Bruce Lee με Spawn, πολύ ωραίο άγαλμα. Εντάξει, είναι λίγο... Εντάξει, δεν το είχαμε στήσει τώρα για παρουσίαση, ναι. Όπως είναι, εντάξει, δεν ναι. Μας νοιάζει. Πρέπει να τα φτιάξω εγώ τώρα και... Εδώ διάφορα χήμα νιτζάκια, γκορμιτάκια, μπουγελοφατσάκια, σκετιπορμανιάκια, you name it. Πάμε τώρα εδώ. Unicron εδώ, Predaking, Bruticus, Devastator, όλα Masterpiece παιδιά εδώ, αυτή η σειρά. Δεν είναι Masterpiece, εντάξει. Τα περισσότερα δεν είναι Masterpiece. Όχι, όχι. Γιατί μου τη χαλάσω, αφού Masterpiece είναι. Είναι third party όλα. Ναι, αυτό, third party MP, ok. Ναι, λοιπόν, TNMT, εδώ. Αυτά τώρα δεν ξέρω γιατί τα μαζεύεις. Είναι, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο με έχουν τραβήξει. Okay. Κοριτσίστηκα, αλλά για κάποιο λόγο. Λοιπόν, είναι πάμε ωραία. Τώρα εδώ, Robotech. Ιστορίες. Gundam. Οπα, Gundam style. Λοιπόν, εδώ άλλα διάφορα MP Transformers. Ναι, εδώ το πας καλά γιατί ο Wheeljack και ο. Ναι, είναι ο MP ο Takara. Ναι. Takara που είχε πει κάποιος ένα ψευδό, είχαν το θυμάσαι. Δεν είναι Takara, είναι Takara. Ναι, ναι, και επέμενε. Τι βρίσκουν οι Αμερικοί να ασχοληθούν στα βίντεό μας με σχόλια. Αυτό πάει παντού γενικά. Λοιπόν, εδώ εντάξει, απίστευτα κομμάτια. Να. Είναι πολλά τα G εδώ. Ο Ultra Magnus με Hot Rod και Optimus Prime. Και από κάτω κάτι τριβολάκια γκορμίτι. Εδώ στο χωριό τους. Εδώ έχει μαδιό τώρα. Ναι, εντάξει. Θέλουνε στήσιμο. Turtles εδώ, βλέπω. Θέλουνε στήσιμο αυτό. Οπα, είναι... αυτό. Για μένα είναι. Με περιμένει. Όχι. Όχι. Τι είναι αυτό, KO είναι. Να. KO. Να. Είναι KO από third party. Εδώ, αυτός είναι ο τελευταίος. Ο Grimlock είναι. Α, Generations είναι. Generations Grimlock. Είναι λίγο περίεργος. Είναι από τη σειρά Robot in Disguise. Που α, Robot in Disguise. Ναι, 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 ναι. Μην δείχνεις πολύ από χύμα πεταμένα. Τώρα. Δεν πειράζει. Εδώ όλα, όλα μέσα που έλεγε η διαφήμιση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πάνω. Εντάξει, τα πάνω είναι τα Revoltech σαν εταιρεία, ήταν ναι, διάφορα κλασικό ρομπότ. Το παίχτη εκεί. Ναι. Αφήνω τα καλά για το τέλος τώρα, ξέρεις. Καλά, έχουμε δείξει ήδη φοβερά πράγματα εδώ. Πολύ όμορφα κομμάτια. Και συνεχίζουμε.
κλασική G1 κάτω και οι δύο οι Optimus, κάποια G1, G2, Grimlock, Ratchet, εντάξει, αυτά είναι πολύ στο G2, πάλι, τι είναι αυτά πάλι φιλό. Κάτω. Αυτά γαμάνε, τα ζέλφς γαμό. Τα ζέλφ, φίλε, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο. Και εκεί με Dragon Ball. Τώρα, ένα Masters of the Universe βλέπω σπάνιο άλμπου. Άστε εκεί στη θέση. Λοιπόν, οι καματζωτικές πέφτουν εδώ μέσα, παιδιά. Λάθος, βασικά έχουν παίξει πολλές καματζωτικές εδώ μέσα στο παρελθόν. Συνεχίζουμε με Transformers διάφορες σειρές. Αυτά είναι από το βιντεοπαιχνίδι, στην ουσία, αυτό το ράφι. Ναι, το Bruticus εκεί. Fall of Cybertron ή το War. Θυμάμαι, ο Μπρούντικους μου αρέσει εκεί και ο Στάρτσκερ είναι ωραίος. Εντάξει, και ο Ultra Magnus είναι όμορφος, ο Ray, ο Six Changer ήταν αυτός. Ναι, λοιπόν, αλλά τον είχε κάπως αλλιώς. Το G1. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τα Transformers, Cyclonus, Six Shot και... μου ξεφεύγει. Αυτός. Ναι. Ο αυτός. Ο τέτοιος. Ο τέτοιος και πάμε στα τούμπανα του Γιάννη που τα γουστάρω και θέλω μια μέρα να θέλω να του παρακάμψω. Τότε θα του βγάλω το μάτι για να ανοίξει η πόρτα στο σκαν. Λοιπόν, Metroplex, παιδιά. Τεράστιο, massive. Δύσκολο κομμάτι πια κάποιος να το βρει. Έχει ξεφύγει η τιμή του γιατί είχε βγάλει λίγα κομμάτια. Και δίπλα Fortress Maximus. Massive κομμάτια, παιδιά. Δηλαδή, να. Τι να σας πω τώρα. Κοιτάξτε, να λίγο έτσι, να καταλάβετε. Είναι πολύ μεγάλα. Φοβερά βάλε κομμάτια. Βάλε δίπλα το Warpath, ας πούμε. Α, ναι, ο Warpath, παιδιά, ο G1, έτσι, το αγαπημένο μου τανξάκι G1. Εντάξει, κλάψτε. Μπαίνει τον κλάνι, βασικά, και φεύγει από κάτω. Μια πορδί του είναι. Εδώ βλέπω κάτι άλλο. Crash, Transformeράκια, εντάξει, απλά ρε παιδί ναι. Μου. Λίγο στο χήμα είναι. Στο χήμα, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ναι, και κάτι ταινιούλες εδώ, έτσι, τα ηχιάκια εδώ, ο Γιάννης την βρίσκει με προτζέκτορα, ναι. Κατεβάζει, βλέπει ταινίες και απολαμβάνει τη συλλογή ναι. Αυτή την ωραία. Για εστιάσου λίγο στα Gormiti. Πάμε Gormiti. Α σβήσει το φλάσ. Για να σβήσουμε φλάσ, ό,τι πει ο Γιάννης. Αυτό ήταν. Α, τα πάνω. Κανονικά ναι, και ναι, τα εντάξει, κάτω αργεί λίγο είναι να... glow in the dark. Ναι, αργεί λίγο, στο αυτά βάθος που... εκεί κάτι δεν υπάρχει, μόνο αυτά φαίνονται. Ναι. Μάλιστα, οπότε εδώ ήταν και το μπάκερ Γιάννη, να αλλάξω κάμερα, ναι. Πολύ ωραία, και αυτή εξαίρετη και μεγάλη συλλογή. Εντάξει, έχω όχι, και κάποια άλλα σε κούτες και τέτοια, αλλά... Ναι, θέλουν showcase. Ναι. Οπότε πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο με τη συνέντευξή σου. Για φύγαμε. Λοιπόν, και αφού είδαμε παρέα όλη τη συλλογή του Γιάννη, είτε video games είτε collectibles και παίξαμε και ένα παιχνιδάκι παρέα, τα χελονιτζάκια για το Super NES, ήρθε η ώρα, τον έχω στήσει εδώ στην καρέκλα, στη μέση του, της gaming corner του και θα περάσει από τις ίδιες ερωτήσεις όπως έχω περάσει και τους περασμένους τρεις συλλέκτες που κάναμε επεισόδια. Εγώ θέλω άλλες ερωτήσεις. Φίλε, είναι μελετημένες για να πιάσουμε όλο, να σε αγγίξουμε και σένα, ρε παιδί μου. Έχει σοφία μέσα. Έχει σοφία, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, για πες. Πάμε. Πότε έπαιξες πρώτη φορά video games και ποια ήταν η πρώτη κονσόλα? Σαν κονσόλα ήταν το Sega Saturn. Σωστός, το έχουμε πει. Αν και βιντεοπαιχνίδια είχα αρχίσει με το Namstrad, τον υπολογιστή που ήταν ο... Πολύ πίσω. Ναι. Λίγο σαπίλα, αλλά εντάξει είχε το χαβαλέ του. Και εντάξει ήταν και περίοδο κιόλας που δεν είχαμε, που δεν δίναμε και τόσο βάση στα βιντεοπαιχνίδια. Μιλάς όμως προ δεκαετία 90, για τέλειο 80. Ή οριακά εκεί, 80, οριακά, 90. Οριακά, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και το Sega Saturn πότε βγήκε, 96, 96 όταν είχε Ελλάδα, κυκλοφορήσει, ναι. Τότε το είχα πάρει. Μέσα στους πρώτους μήνες. Αυτά. Για πες παρακάτω. Θες κάποια άλλη ανάλυση για το πότε και για το γιατί. Εντάξει, ρε παιδί μου, γενικά. Μπορώ να σου πω ό,τι θες. Αλλά σου λέω, σε Sega Saturn ξεκίνησε. Ναι, μας είχε πει και στο επεισόδιο με παρουσίαση του Saturn, αν θυμάστε, τον είχα γελάσει λίγο με τον Μάκη που είχε πει ότι η πρώτη κονσόλα ήταν το Saturn. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν είχε τύχει γιατί γούσταρε πιο πολύ τα παιχνίδια. Ναι, άρχισα. Δηλαδή είχε ένα ξάδερφο στο Mega Drive, είχε ένα άλλο στο Super NES. Έπαιζε από εκεί, κλέφτηκα. Ναι, κλέφτηκα και όταν είπα θα πάρω το δικό μου, βγήκε το Saturn, οπότε λέω γιατί να πάρω την προηγούμενη γενιά.
Μπαίνω στην καινούργια που λέω και Μούρι, εγώ έχω 3D. Τα σπάω. Ναι. Και το είχα ευχαριστηθεί πολύ. Και μέτρησε γιατί δεν πήγε και στον κυκαιώνα το δικό μας που εγώ από πιο μικρός ήθελα 8-bit NES, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear, εντάξει, είχαμε. Ναι, εντάξει, ούτε καν. Ναι, δεν με είχε αγγίξει καθόλου. Ωραία. Κομπλέ. Άρα λοιπόν, Amstrad 128K και Sega Saturn. Δεύτερη, πάμε. Sega ή Florendo. Τι να ρωτήσω τώρα. Εντάξει, τώρα είσαι λίγο κακός, η αλήθεια είναι. Sega είπα, δεν είπα Sega, ούτε Nintendo. Ναι, ρε, εντάξει. Αφιλώ, σε πείραξε. Όχι, ότι είσαι λίγο ενάντια της Nintendo, δηλαδή βγάζεις τώρα. Έλα, δεν πειράζει τώρα. Πώς την είπες, Florendo. Εντάξει. Προτιμάω Sega εννοείται, λαγκωτό, αλλά και η Nintendo. Δεν ξέρω, κάπως με άγγιξε περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε κάνει και άλλες συζητήσεις, ήταν πιο αλήτης. Έτσι, ενώ η Nintendo ήταν πιο παιδική. Παιδιάστηκε. Εντάξει, πας έχει χαρίσει και η Nintendo στιγμές. Ναι. Αλλά όταν τα έβαλα εγώ. Ήταν πιο γρήγορη η Nintendo, πιο action, πιο βαρβάτη. Ενώ η Nintendo ήταν χαλαρόν τον. Η Sega. Πιο γρήγορη. Ναι. Arcade. Το παλιό. Ναι, είπε στην Nintendo και η Nintendo. Α. Κάτ. Η Sega, ναι. Τα μπερδεύω πάντα. Εντάξει, οπότε Sega για πάντα. Sega forever. Sega. Το πρόγραμμα για τον Sega στα κινητά. Εντάξει. Τελευταία είμαι απογοητευμένος από τη Sega. Δεν βγάζει κάτι. Τελευταία βγάζει κάποια της προκοπής. Ναι. Δηλαδή όπως το Judge, νομίζω. Judge Eye ήταν στο τέτοιο και το. Judgment. Το βγάλανε στο τέτοιο. Ή το Feast of the North Star. Αρχίζει και κάνει κινήσεις πάλι. Θα κάνει και το Mega Drive το Mini σαν hardware release μετά από. Ναι, εντάξει. Εμένα δεν μου λέει κάτι προσωπικά. Εντάξει, ίσως να είναι. Έχει κινήσει από εκεί όμως κάτι μελλοντικό. Ναι. Θέμα hardware. Ναι. Εντάξει, πάντα ήμουν τη γνώμη ότι καλύτερα να υπήρχε μία κονσόλα και να ήταν όλοι σε μία κονσόλα. Όπως και η Nintendo και η Sega και η Sony και όλα. Θα κάνει το 3DO. Ναι, και ας λέγεται Sony PlayStation, δεν με νοιάζει. Εντάξει, ας λέγεται Nintendo Switch. Να είναι μία, δεν με απασχολεί. Δηλαδή, θα ενοχληθώ λίγο να βγάλει καινούργια κονσόλα, γιατί σίγουρα θα την πάρω, σίγουρα θα απογοητευτώ πάλι, γιατί θα πάω πορωμένα. Και ποτέ, εντάξει. Θα βγάλει Atari μια κονσόλα. Εντάξει. Ναι. Και αυτή τα μούτρα της θα πάει. Ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πια μέλλον περιθώριο για ανταγωνισμό. Αυτό λέω, δεν εντάξει, ξέρω. Εκτός να φάνε πολύ τα μούτρα τους, εκτός να τα παρατήσουν οι άλλοι και να πούνε αφού τα παρατήσατε εσείς, επιστρέφουμε εμείς, δεν ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει. Θα δείξει. Μπορεί μετά από 20 χρόνια πάλι να είναι Sega πρώτη. Δεν το ξέρει κανείς. Αγαπάω Sega, αλλά είμαι απογοητευμένος από τη Sega. Anyway, πάμε να προχωρήσουμε αγαπημένους. Ενώ νομίζω Nintendo ότι δεν είναι απογοητευμένοι οι φαν. Έχουν σταθερή. Ήταν πάντα εκεί. Ναι. Οκ, κάποτε έχασε από τη Sega για ένα ημίχρονο. Μεγάλη σάρια. Μετά, ξαναπήρε το πάρον της και ξανά πέφτει. Ναι. Sega! Αγαπημένος 8-bitος και 16-bitος τίτλος Entrohaven. 8-bit. Εντάξει, είναι ότι δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτή τη γενιά. Ασχολήθηκα λίγο με τα emulators και δεν μπορώ να σου πω κάτι. Τώρα τι να σου πω. Κάτσε 8-bit, Sega, Nintendo, κάτι. Τι να σου πω, το Sonic, ο Sonic όμως ήταν στην ουσία επόμενη γενιά. Τάξη, ήταν 16-bit. Σε Master System, άμα έχεις παίξει και εκεί μπορεί να σου άρεσε. 8-bit δεν θα φέρω καθόλου γνώμη, δεν ξέρω. 16-bit θα πω το Sonic. Πες το 3. Το 3, ναι. Δυνατό κομμάτι. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα και αγαπημένη last gen κονσόλα. Κάνω μια υπενθύμηση, μέχρι πότε θεωρείται ρετρό. Πλέον αρχίζουν να λένε και PS2. Γιατί το πάνε μέχρι το 2000. Γενικά κάπως, ότι είναι 20 χρόνια είναι ο κανόνας, ότι είναι πάνω από 20 χρόνων πλέον είναι ρετρό. Ναι. Εγώ τώρα δεν μπορώ ακόμα να δεχτώ το PS2 ρετρό. Μη σου πω και το PS1 εγώ δεν δέχομαι. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Πες εσύ ότι σου δίνω περιθώριο μέχρι και PS2. Εντάξει. Xbox 1, GameCube και Dreamcast. Εγώ θα το βγάλω απ' έξω το PlayStation 2 για το Xbox. Ωραία. Θα το πάω λίγο πιο γιατί είχαν διαφορά. Mm-hmm. Εγώ θα πω μέχρι PlayStation 1 και Saturn. Ναι, σε κατσάτουν. Δηλαδή το Dreamcast θα το πάω λίγο πιο μετά, γιατί εντάξει άρχισε αλλιώς. Okay. Οπότε από αυτά θα πω το Sega Saturn. Sega Saturn, αγαπημένη ρετρό και last gen. Αυτή που έχεις 360 θα έλεγα. Last gen. Ναι. Last gen. Τελείως last gen, εννοούσα από εκεί και πέρα. Xbox, Switch και PS Pro. Από PS Pro γιατί το έχω. Γιατί το έχει.
Εντάξει. τώρα με βάζει σε μια διαδικασία, θα σου έλεγα Xbox, γιατί έχω γίνει fan Xbox. Αλλά σε αυτή τη γενιά πήρα PlayStation. Ναι. Για διάφορους λόγους, για κάποιες αποκλειστικότητες που... Που ακόμα δεν έχουν βγει. Εντάξει. Και για άλλα, δηλαδή. Θα πούνε στο PS5 τώρα. Μπορεί. Αλλά όπως είπα, Horizon... αξίζει και μόνο ένα παιχνίδι, μόνο αυτό το παιχνίδι να είχα για αυτή την κονσόλα. Εντάξει, και εγώ το κάνω αυτό, παιδιά. Έχω πάρει η κονσόλα για ένα-δυο παιχνίδια. Να. Αγαπημένο handheld, είτε ρετρό είτε σύγχρονο μέχρι 3DS. PSP. PSP τα πρώτα, PSP, έτσι. PSP με διαφορά για όλα. Δηλαδή, γιατί καταριζόταν και ιστορίες. Ναι, και η οθόνη του και οι λειτουργίες του. Εντάξει, δε... Όχι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Είχε ήταν ωραίο. Καινοτομίες. Τουλάχιστον με τα ξεκλειδώματα και αυτά που παίζεις μέχρι και. Όχι. PlayStation 1 νομίζω έπαιζες και γνήσια. Είχε κάνει υπηρεσία νομίζω και βάζε γνήσια τέτοια. Ναι. Γιατί στην αρχή θυμάμαι ότι το κάναμε με αντίγραφα. Δηλαδή παίρναμε ROM και το κάναμε αλλά και το λειτουργικό. Οπότε PSP, ραγκωτό. Δεύτερο Game Gear εντάξει και μετά το House. Το House, αλλάξαν τα πράγματα μετά πολύ. Αγαπημένο Arcade, 50'ρικα, 100'ρικα, 20'ρικα, τι έχεις προλάβει. Εγώ έχω προλάβει και 20'ρικο. Ναι. Με τον Περικλή έχουμε πει. Θα σου έλεγα Virtua Fighter 2. Πιο πολύ που είχα παίξει σε arcade γιατί ήταν και σε... Και 97-98. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να σου έλεγα και σε γκαράκι και λοιπά, μετά θα αρχίσω να τα λέω όλα. Αλλά αυτό που μου έχει μείνει στη μνήμη είναι Virtua Fighter 2 που παίζαμε περισσότερο με τον αδερφό. Ωραίος. Όταν πηγαίναμε σε αυτά. Αγαπημένος video game ήρωας. Πολύ. Εντάξει, έλα, πολύ πες, θα πω τώρα, εντάξει, αλλά το πιο. Θα πω για μασκότ τώρα να πω το Sonic, έτσι. Οκ, okay, Sonic. Αλλιώς τι να σου πω, το Raziel από το Sue River που ήταν τάσπα για να σου πω το Devil May Cry που ήταν πολύ μάγκα στην αρχή, αλλά μετά εντάξει το φλόρεψε πολύ, ναι. Δηλαδή μόνο στο ένα θα έλεγα. Εσύ ποιος πιστεύεις, ο Sonic? Θα έλεγα το Sonic. Sonic, οκ. Μην πω Lara Croft. Κολάρα Croft. Ωραία, Sonic λοιπόν για το Γιάννη, αγαπημένο video game ήρωας. Και πάμε και επόμενο αγαπημένο video game franchise. Panzer Dragoon θα μου πει τώρα. Αλλά έχει μείνει λίγο πίσω. Έχει μείνει πολύ μέχρι πίσω. Δεν ξέρω, να πω κάτι που συνέχισε. Uncharted θα πει. Soul Calibur θα έλεγα. Soul Calibur, ναι, έχει και ολόκληρη ιστορία. Soul Calibur, έχει φτάσει το 6. Πιστεύω έρχεται πρώτο μετά το Dead or Alive με μικρή διαφορά. Ωρες λέω το Dead or Alive το προτιμώ από το Soul Calibur, αλλά πιστεύω στο τέλος καταλήγω σαν σύνολο Soul Calibur. Soul Blade, Soul Edge. Είναι μια μακροχρόνια σειρά που έχει βγει από πολύ παλιά. Έχει αυτό το κάτι το έξτρα που δίνει νόημα στα fighting. Αυτό το κάτι θα το βάλω να το δείξει στον εγκαρπή εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αγαπημένο gaming περιοδικό εποχής που βασικά ο Γιάννης παιδιά έχει πολλά. Νομίζω ότι μπορεί να έχει περισσότερα από μένα. Μπορεί, αλλά έχει τώρα. Έχει πολλά gaming περιοδικά, αλλά δεν ήταν εφικτό να ραδιαστούν σε μέσα στο επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κανένα ολόκληρο. Όταν είχε ξεκινήσει η εποχή της αντιγραφής και της κόπιας, εξώφυλλα έφτιαχνα με τα περιοδικά. Οπότε έχει πέσει ψαλίδι μα αφού. Δεν το έκανα ποτέ αυτό. Παίζει να είναι μισές σελίδες μέσα. Περιοδικό πιο κουστάρε τότε. Games, Game Pro, Pixel, όχι το YouTube. Εντάξει, θα σου έλεγα το Game Pro, αλλά. Είχα αγαπήσει περισσότερο το Games, γιατί έβαζε και αφίσες, ήταν και πιο λιτό, πιο απλό, αλλά πιο προφέ ήταν το Game Pro. Είχε αλλά... αυτό τον αέρα του ξένου που ήταν και πολλά μεταφράσεις βασικά από το εξωτερικό. Και πιστεύω ότι το Games υποστήριζε και τη Sega περισσότερο από το Game Pro. Στην αρχή. Στην αρχή με το Saturn και όλα, ειδικά μετά το υποστήριζε στην αρχή περισσότερο από το PlayStation. Μάλιστα. Έχεις αναμνήσεις από μαγαζιά εποχή παλιά με video games, δηλαδή που έφευγε στα Σάββατα να πας, ξέρω εγώ, software center, να πας στο. Η αλήθεια είναι ότι μικρός πήγαινα συνήθως με τον πατέρα μου. Γιατί και δεν είχα τα λεφτά, οπότε πάντα ο πατέρας μου θα μου δίνει τα λεφτά και δεν μου λέγε πάρε και πήγαινε πάρε, οπότε πήγαινα μαζί. Και οπότε υπήρχαν μαγαζιά τα οποία δεν θυμάμαι καν ποια ήταν. Έτσι. Δηλαδή ήταν κάπου στο κέντρο, τώρα, μπορεί να έχουν κλείσει, μπορεί να είναι και το software center, δεν είμαι σίγουρος. Στο κέντρο δεν είχα είναι μνήμη. Το μόνο δηλαδή... παλιό που υπάρχει. Ναι. Κάτι Game Buster και κάτι άλλο. Θα έλεγα ήταν στην Χαμοστέρνας. Υπήρχε ένα στη Χαμοστέρνας, το οποίο έχει γίνει βιντεοκλαπ πια. Ναι. Που ίσως να έχει κλείσει τώρα και σαν βιντεοκλαπ. Που εκεί πέρα ήταν ωραίο και συνδεόταν, ήταν αλυσίδα με το κεντρικό, ήταν στην Καλυθέα. Ναι. Και θυμάμαι ήταν το Teleclub ήταν, φίλε. Teleclub ήταν. Στην Καλυθέα ήταν το Teleclub. Και θυμάμαι ότι επειδή δεν ήξερα τότε από λεωφορεία και τέτοια,
πήγαινα στη Χαμοστένα που ήξερα να πάω και από εκεί πήγαινα με τα πόδια για το κεντρικό στην Καλλιθέα. Γιατί ήταν μια ευθεία και πήγαινα μετά στενά, είχα βρει τον τρόπο. Τα έχουμε κάνει όλα τα σενάρια, φίλε. Οπότε έχει αναμνησούλε και από την Αγουστάδα. Ναι. Ωραίο. Ποιο μηχάνημα είχε από μικρό αποθυμένο και παιχνίδι ταυτόχρονα που όταν το ξαναπήρε ένιωσε πιτσιρικά, ξέρω εγώ. Ή δεν έχει. Κοίτα. Αποθυμένα έχω με το Sega Saturn. Τίτλους μόνο. Έτσι, τίτλους, ναι. Okay. Για κονσόλα δεν μπορώ να πω ότι έχω. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, το GameCube ήθελα να το πάρω για το Zelda, το Wind Waker. Ναι. Σωστά το λέω το τίτλο. Ναι. Δεν το πήρα ποτέ, ακόμα δεν το έχω πάρει. Το έβαλα, παίζει στο... Α, ωραία. Game. Οπότε ναι. Θα πούμε κονσόλα, GameCube. Ναι. Στην ουσία όμως, δεν μου έχει λείψει, παρόλο που δεν το πήρα ποτέ και τα λοιπά. Τίτλους όμως. Τίτλους έχω αποθυμένα με το Sega Saturn. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα παιχνίδια τα οποία θέλω να πάρω ή που πήρα που λες πρόσφατα είχα πάρει το Enemy Zero που ναι. Είχαμε συζητήσει ναι, ξανά. Ναι, θυμάμαι, ναι. Και αυτό είχα νιώσει υπέροχα ή το Nights, το Christmas Nights. Έτσι. Το θυμάμαι. Ναι, είχα νιώσει φοβερά. Λες και σε πάλι 15. Ναι. Και με το μοχλό που λέγαμε για το Vita On το οποίο το είχα παραγγείλει εκεί, είχα νιώσει ότι ξέρεις κάτι έκανα αυτό που ήθελα να αγοράσω πάντα και μετά και μου στέλνει 2-3 μέρες μήνυμα, τελικά δεν μπορώ να το στείλω σε σένα και ναι, στο ακύρωσα και σου στείλα κιόλας και τα λεφτά πίσω. Εντάξει, μπούρνες, ναι. Οπότε η επόμενη ερώτηση που λέει αγοράς από eBay ή από Ελλάδα. Εντάξει, eBay, ναι. Αν και εντάξει και Ελλάδα βρίσκεις πράγματα, πάντα βρίσκεις Ελλάδα. Πολύ πιο αραιά όμως, ναι. Σε σωστές τιμές. Το πρόβλημα πάντα ήταν ότι έβρισκες πολύ PlayStation. PlayStation δεν είχε κανένας πρόβλημα ποτέ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Από το PlayStation 1 ακόμα. Είναι η πρώτη. Εγώ ήμουνα πάντα ενάντια στη Sony, οπότε θα πήγαινα Xbox. Xbox έβρισκες δύσκολα πράγματα. Δύσκολα τίτλους. Και πιο ακριβά. Και πιο, πάντα πιο ακριβά. Μετά στο 360 πάλι τα ίδια. Οπότε τώρα έχω φτάσει στο PlayStation 4 που τα βρίσκω έτσι. Στο πάρε πάλι, κόσμο. Πάρε ναι, αβέρτα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξω και πολύ για να τα βρω. Ναι. Αλλά για αυτά που γουστάρω, δηλαδή Xbox, Xbox 360, δηλαδή και π.χ. το Final Fantasy το 13, το 3 που ναι. Είναι το Lightning Returns, στην Ελλάδα δεν το βρίσκα. Το είδα σίγουρα. Σε κάποιες φάσεις, κάτι εβδομηντάρια και μετά από 2 εβδομάδες δεν υπήρχανε. Δηλαδή έλεγα όλο θα μαζέψω κάποια λεφτά στην άκρη, δεν υπήρχανε. Και στο τέλος το έκανα παραγγελία για μούρθι. Ναι. Εντάξει. Κατάλαβα. Η γνώμη σου για την ελληνική gaming retro community. Εντάξει, δεν πολύ ασχολούμαι. Εντάξει, δεν πολύ ασχολούμαι. Και εγώ ξαναδείς. Ναι, για βαρέθηκα. Πάντα οι communities, είτε ήταν με παιχνίδια, είτε βίντεο παιχνίδια. Είναι λίγο πειραγμένες. Είναι λίγο, ναι, έχουν ένα θέμα. Βασικά παίζει η πόρωση, το δικό μου είναι καλύτερο, το ήρθαμε για να κάνουμε κόντρα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει το φιλικό. Αυτή είναι η μαλακία, δηλαδή έπρεπε τα βιντεοπαιχνίδια να σε ενώνουν, να έρχεσαι για να διασκεδάσεις. Όλα τα χόμπις αυτό ναι, είναι το νόημα, να βρεις κάποιον και, με τα και ίδια. Και ισχύει πρακτικά. Πιστεύω. Όταν θα είσαι με ένα κολλητό σου θα γίνει και θα περάσετε υπέροχα, θα ρίξετε τα μπουνίδια σας, θα κάνετε το, τα ραλάκια σας. Τα community, ναι, Facebook, όταν βλέπεις με αγνώστους, παίζει πολύ... Στολιασμά. Ναι, δεν είναι καλά και αρχίζεις και απορείς το ρόλο του καθενός, έτσι, γιατί ξέρεις ότι εγώ και εσύ μαζεύουμε βιντεοπαιχνίδια για να το χαρούμε, να το διασκεδάσουμε. Κάποιοι πιστεύω μπορεί να τα μαζεύουν για άλλους λόγους, π.χ. για να πουλήσουν μούρι, για να κάνουν την κόντρα, για όπως στο ποδόσφαιρο δεν πηγαίνει για να δει την μπάλα, πηγαίνει για να πλακωθεί και για να φωνάξει να τα βγάλει από μέσα του. Ναι. Και νομίζω και στη gaming community υπάρχουν τέτοια άτομα που μπαίνουν απλά για να πούνε ότι ξέρεις κάτι, η Sony είναι καλύτερη. Για να δημιουργήσει τον τζερτζελί και τη φασαρία, εντάξει, το τρόλ που λένε. Κατάλαβα. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει και η πολύ ωραία, η πολύ αγαπητή κοινότητα, αλλά δεν είναι κοινότητα, είναι παρεούλες. Ναι, πολύ λίγοι. Είναι οι φίλοι. Ναι. Εντάξει, όποιον γίνεσαι φίλος μπορείς να νιώσεις ωραία. Σωστός ο Γιάννης, περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Η γνώμη σου για τις overpriced τιμές, συνήθως δηλαδή στην Ελλάδα, εντάξει. Για μη ρετρό ή και ρετρό. Να σου πω κάτι. Ποτέ δεν κατέκρινα.
την υπερβολική τέτοια. Α το πουλήσει ο άλλο και 200 ευρώ, έτσι. Δηλαδή το Enemy Zero ναι. το πήρα εγώ 100 ευρώ, μπορεί και κάτι παραπάνω. Okay. Ήταν κοντά στο κατοστάρικο. Okay. Το οποίο θεωρείς ότι είναι υπερβολική τιμή, έτσι. Εντάξει, και Ελλάδα δεν νομίζω να το περνά. Ναι. Δεν υπήρχε Ελλάδα. Δεν... ή και να το είχε κάποιο δεν το έδινε. Ναι, 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 ναι. Γενικά, και να σου πω κάτι. Θεωρώ πολύ άσχημο αυτό που έχει γίνει στην καινούρια γενιά, ότι πηγαίνω ας πούμε να πάρω εδώ το Detroit ας πούμε, που το Detroit είναι λάθος επιλογή και μου το έχει καινούριο ζελατίνα στα 10 ευρώ. Το νιώθω ότι έχουν ξεφτυλιστεί λιγάκι το νόημα του παιχνιδιού, έτσι, δηλαδή με βάση την τιμή. Εγώ θα το χαρώ, εγώ θα πω ναι, ζήτω τώρα παίζω σαν να παίρνω αντίγραφα και παίρνω γνήσια. Ναι, να το, δηλαδή να το πάλευες ναι. λίγο, να μοχθήσεις για να το πάρεις και μετά ναι. να το απολαύσεις. Ναι, είχε ναι. άλλη, άλλο νόημα, δηλαδή ναι. που έπαιρνα το Sega Saturn και έπρεπε να περιμένω 2 μήνες για να βάζω τα λεφτά κι άμα τα καταφέρω. Ναι, ναι, Χριστούγεννα τα κλασικά. Ναι. Δηλαδή, σωστό, έχεις, μια... έχεις ένα point. Θεωρώ σωστό. Ότι χρειάζεται και μεγάλη τιμή, αλλά εντάξει και είναι επιλογές σου, έτσι. Δηλαδή κάποιος θα δει το Enemy Zero π.χ. που πήρα εγώ με 100 ευρώ και θα πει δεν υπάρχει νόημα να το πάρω. Εγώ πάνω από 30 ευρώ δεν δίνω για παιχνίδι και μαγιά του. Αλλά κάποιος άλλος που το θέλει, ας τα δώσει. Αφού νιώθει καλά, το θέμα είναι ο αγοραστής, όχι ο πολιτής. Ναι. Ο πολιτής μπορεί να πουλάει όσο θέλει, εντάξει, άμα ο άλλος που θα το πάρει νιώθει καλά με αυτό, να το κάνει. Άμα δεν νιώθει καλά, τι το παίρνει και γκρινιάζει μετά. Και μετά να γκρινιάζει. Εκεί ήμουν ναι, πάντα λίγο, στο ενάντιο. Είναι λίγο φόλα. Ναι. Ωραία. Οπότε καλά κάνω να στο βάλω και ένα χιλιάρικο. άμα υπάρχουν άτομα τα οποία θα το πάρουν και θα νιώσουν καλά με αυτό, ας υπάρχει αυτή η αγορά, δεν με απασχολεί. Σωστός. Το έχω κάνει και εγώ, έχω πάρει και παιχνίδια και τιμή χώμα, έχω πάρει και τιμή που θα τρώγα μούτζες άμα ναι. το ανακοίνωνα. Εντάξει, όταν θες κάτι και εκείνη αυτό, το θες, το θέμα πάμε. Είναι να νιώθεις καλά με αυτό που έκανες. Μάλιστα. Πάμε. Έχεις ολοκληρώσει κατά ένα μέρος γενικά τη συλλογή σου overall ή ας πούμε έχεις πολλές πληγές ανοιχτές, πολλά μέτωπα. Πολλές πληγές. Άπειρες. Δηλαδή πάντα, στα πάντα, έτσι. Πάντα, όλοι. Πάντα. Νομίζω δεν κλείνουν ποτέ οι πληγές. Έτσι, δηλαδή είναι πιστεύω ότι π.χ. σε Γκασάτουν θεωρώ ότι μου λείπουν 3 τίτλοι που θα έλεγα νιώθω ολοκληρωμένος με το γούστο μου. Ναι. Όταν θα έρθουν αυτοί οι τίτλοι, μετά θα θέλω άλλους 10. Έτσι, κατώτεροι. Είμαστε άπλιστοι. Ναι, εντάξει, αυτό έτσι, έτσι είναι οι ληστές. Απλά κάποιοι ή φρενάρουν ή okay, λένε έφτασα μέχρι εκεί. Ναι. Εντάξει, κάποιοι άλλοι δεν φτάνουν ποτέ. Ναι, φρένα βαρά συνέχεια στη ζωή σου, έτσι. Ναι. Δηλαδή και αυτή η συλλογή έχει φτιαχτεί μέσα σε 20-30 χρόνια πόσο έχει φτιαχτεί. Δεν αγόραζα κάθε μέρα, κάθε βδομάδα. Καλά, εννοείται. Εδώ, να φανταστείς από το Xbox 360 μέχρι το PlayStation 4, νομίζω ήμουνα 4 χρόνια ανενεργός τελείως με τα βιντεοπαιχνίδια. Καλά, και εγώ έχω κάνει φίλε μια παύση λόγω PC Games. Αυτό. Ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Ναι, έχεις ένα χόμπι και κάπου και το μυαλό. Έτσι. Βαριέται. Έτσι το ίδιο. Μια αλλαγή, κάνει μια αλλαγή και μετά όταν επιστρέφεις είσαι το ίδιο χαρούμενος όσο ήσουν πριν. Ναι. Ενώ το συνεχίζεις κάπου χαλάει. Τώρα π.χ. έχω σταματήσει τα Transformers, τους Τερατομάχους, τα τέτοια. Και είναι PS4. Ναι, ναι, και PS4. Και εντάξει, και από άλλα. Καλά κάνεις, εντάξει. Ναι, αρχίζω και κλείνω και κάποιες τρύπες και Xbox. Έχω πάρει και κάποια Xbox, και 360. Ναι. Και PlayStation 4 που έχω αρχίσει να νιώθω ότι θέλει συμπληρώματα πολλά. Ναι. Εντάξει, το βλέπουμε. Ωραίος. Ποια κονσόλα δεν είχες και θα ήθελες να την έχεις αύριο με το που ξυπνήσεις να σε περιμένει δίπλα σου. Αρχική σκέψη είναι καμία. Oh. Δεύτερη σκέψη όμως είναι Nintendo Switch. Ξέρεις γιατί? Γιατί ανακοίνωσαν αποκλειστικότητα το Puzzle Dragon Remake. Δηλαδή κάπου είχε πάρει το μάτι μου. Αποφάσισε η Sega να ξανακάνει Puzzle Dragon που είναι το ένα σε επανέκδοση, έτσι, ξαναφτιαγμένο, όχι remaster, remake στην ουσία, γιατί είναι στο ίδιο περιβάλλον, είναι φτιαγμένο από την αρχή. Ναι, όπως τα Resident και αυτά και το Resident και το 2 και το 1, ναι, ναι. Και εκεί ξενέρωσα από τη ζωή μου, δηλαδή, στο Switch. Αλλά θα το πάρεις όμως, άμα ήθελες, άμα ξύπναγες, θα ναι, εγώ πιστεύω
όταν θα κυκλοφορήσει το Puzzle Dragon και άμα κυκλοφορήσει. Γιατί τώρα θα αρχίσω να ψάχνω και για Switch τι άλλο τη προκοπή έχει. Γιατί πριν δεν το κοίταγα, το αδιαφορούσα. Το Christmas, ναι, με έβλεπα κάποιε. Όχι, αυτό δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Όχι, όχι. Τα Zelda. Τα Zelda, ναι, 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 ναι. Το Zelda οπωσδήποτε. Παίζει να είναι και ο μόνο λόγο που μπορεί κάποτε να πάρω Switch που το σνομπάρω το Switch. Ναι. Όπως ξέρει ο κόσμο. Ναι. Θα δείξει. Το Zelda φαίνεται ότι είναι φοβερό. Εντάξει, ήταν leader. Δεν το έχω αγγίξει το καινούριο καθόλου, μόνο trailer. Δεν έχω μπει στη φάση να δω gameplay παραπάνω και τα λοιπά για να έχω αυτή την αγωνία στο πώς θα είναι μέσα. Αλλά ναι, το okay. Switch για Zelda Switch και για λοιπόν, Γιάννης, Mario μπορεί να μην ασχοληθώ καθόλου. Στο κομμωδίνο του αύριο το πρωί, παιδιά, φέρτε το ένα Switch, καλά, ναι. Να σας πω που μένει. Σύντε το δωράκι, ξέρεις. Ή ο Βασίλης που του φέρνει πράγματα. Βασίλη, ένα Switch στον κύριο Γιάννη, παρακαλώ. Λοιπόν, και αν μου φέρει, ξέρεις. Μπράβο. Μαγκιάτη. Ναι. Τι περιμένεις από την επόμενη γενιά κονσολών να είναι τροχάδι, γενικά. Δεν ξέρω, δεν κάτι περιμένω που κάτι. Λείπει δεν από ξέρω. Αυτή τη γενιά και θα ήθελες να πιο καλό VR, π.χ. και δεν έχεις VR για το PS4. Ναι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το VR. Μπορεί να το έχουν κάνει πολύ ωραίο, αλλά ναι, το αποφεύγω γιατί είναι και ακριβό και μετά θα μου αρχίσει η πόρωση και θα λέω «Α, θέλω να πάρω όλα τα VR» και βλακίες τέτοιες. Ναι. Ίσως αυτό να εξελιχθεί, δηλαδή πάντα το έλεγα ότι ποια είναι η επόμενη κίνηση της τεχνολογίας, δηλαδή από το 2D πήγαμε στο 3D. Το 3D να δείχνει σαν άνθρωπο, τώρα που έχει φτάσει να δείχνει σαν άνθρωπο, ναι, ποιο είναι το επόμενο, είναι το εικονική πραγματικότητα γυαλιά και να μπαίνεις μέσα. Ναι. Πιστεύω, εντάξει, πρέπει να έχουν κάνει καλή δουλειά στο PlayStation 4 και πιστεύω ότι μακάρι να ασχοληθούν εκεί. Και να το πάνε δηλαδή ένα επίπεδο στο 5, αν και το VR. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ασχοληθούν, γιατί όπως και το 3D ήταν φοβερή τεχνολογία με τα γυαλιά, τώρα πια την κατεργήσανε. Είναι λίγο άπατο. Ναι, την κατεργήσανε. Είναι λίγο κρίμα. Μάλιστα. Πότε πιο πολύ θα ήθελες να δεις ένα πιο σοβαρό VR. Ναι, VR. Δηλαδή να εστιαστούν να είναι όλα τα παιχνίδια VR φάση. Οκ. Αλλά θα το δούμε. Δεν μπορεί να κρίνω. Θα δούμε σε δύο χρόνια ή σε 1,5 με το release. Το 2020 Χριστούγεννα, πότε λένε. Λοιπόν, ποια η γνώμη σου για τα σύγχρονα τεράστια video games κατά κόρον open world που θες εβδομάδες ή και μήνες για να τα ολοκληρώσεις. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ναι. Είναι ανάλογα το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω το Horizon, θα πω πάει για το Horizon, έτσι. Λίστα. Ναι, είναι από τα τεράστια παιχνίδια. Ναι. Δεν τερματιζότανε. Αλλά ξέρεις κάτι, όσο πήγαινε έλεγα θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Δεν τερματίζεται, έχει κι άλλο. Φανταστικό. Ναι. Γουστάρω. Δηλαδή μου άρεσε που αφοσίωσα 2-3 εβδομάδες πόσο μου πήρε να το τερματίσω και μετά ήθελα κι άλλο. Κατάλαβες. Και δεν είχα, ναι. Άρα... Το ψαχνόμουν μετά να δω για το 2 πότε θα βγει. Σε παιχνίδι που γουστάρεις full, ναι, ναι, open world μέχρι να... Αυτό, ναι, υπάρχουν κάποια άλλα όμως που, ήλιος, που πιστεύω ότι... ναι, ναι, τελειώσει, που πιστεύω σε κουράζουν όμως, ναι, κάποια άλλα. Δηλαδή και το Mad Max μπορώ να πω ότι με κούρασε. Δεν το έχω παίξει, θέλω να το πάρω στο X. Πιστεύω αυτό, βέβαια, ότι μπορείς να το κάνεις το Mad Max, να το πας πιο γρήγορα. Αυτό είναι το καλό σχετικά, ότι ναι, έχεις επιλογή. Να παραλείψεις πράγματα. Να παραλείψεις πράγματα και να πας πιο γρήγορα άμα το θες. Ναι. Αλλά εγώ το Mad Max το κούρασα λιγάκι, γιατί έλεγα θα πάρω όλες τις αποστολές και σου λέγε πήγαινε εκεί, ξαναγύρνα. Πήγαινε εκεί, ξαναγύρνα, ξανακάνε. Και κάπου γίνεται μονότονο. Δηλαδή το καλό στο Horizon ήταν ότι είχε ποικιλία. Ναι. Και ότι έκανες ξαφνικά καινούρια πράγματα και σου ερχόταν κάτι που δεν είχες ξαναδεί στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ξαφνικά εκεί που λέγες είναι το πιο τεράστιο τέρας, ξαφνικά ήταν το πιο μικρό στο ναι, όσο πήγαινες. Ναι. Ενώ το Mad Max, παρόλο που ήταν φοβερό παιχνίδι, είχε πολύ μονοτονία. Και αυτό είναι το κακό που μπορείς να πεις ότι στα μεγάλα. Ναι. Δηλαδή να πεις ότι θα κάτσω και θα τρώω πόσες ώρες για να κάνω το ίδιο και το ίδιο, κάπου λες δεν αξίζει. Mm-hmm. Αλλά πολύ διασκεδάζω και τα παιχνίδια τα οποία θα πάνε μπαμ μπαμ. Δηλαδή θα πω, ξέρεις κάτι, έχω μία ώρα, θα το βάλω και μπορώ να το τερματίσω κιόλας ή να το πάω σε ένα κοντινό επίπεδο. Ναι, arcade φάση, φάση άξιο και τέτοια. Δηλαδή το καθένα έχει τη φάση του, δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό που υπάρχουν, ναι, αρκεί να το κάνουν καλά. Εντάξει, βασικό. Ναι. Ωραία. Ποιο παιχνίδι ρετρό θα ήθελες να γίνει remake και remaster.
Δηλαδή remake το παιχνίδι και remaster σε γραφικά 4K. Κοίτα, πάντα ήθελα το Puzzle Dragoon και όχι απλά να γίνει remake, να συνεχίσει κιόλας. Γιατί ξαφνικά σου ξεκίνησε, είχε κάποιες ιδέες, είχαν πετάξει μέσα μια κουκουρούκου ιστορία που ούτε τελείωνε ούτε είχε συνοχή, ναι, κτλ. Ναι. Αλλά μετά το αναπτύξανε, ειδικά στο Saga. Ναι. Έβρισκες και βιβλία που είχε όλη την ιστορία του κόσμου έτσι μέσα. Το θυμάμαι. Ναι, έπρεπε να το εξελίξουν, να το πάνε. Δηλαδή βγήκε μετά το Orta που είχε μια ρηχή ιστορία. Πολύ ρηχή ιστορία. Το είχα παίξει λίγο, ναι, στο Xbox, αλλά δεν με τράβηξε. Ναι. Σαν gameplay είχε κάποιες εξελίξεις, σαν gameplay, αλλά σαν ιστορία ήταν πολύ ρηχό. Άρα, και έλεγες, εντάξει, ναι, θα γούσταρα να υπήρχε συνέχεια και να το ξαναφτιάξουν από την αρχή με καλύτερη συνοχή, να κάνουν την ιστορία να την αναπτύξουν πολύ. Και πιο καλό. Τώρα από άλλα, πω, τι να σου πω, θα έλεγα το Tomb Raider κάποια στιγμή, αλλά έγινε και είμαι υπερκαλυμμένος. Μουστάρεις, ναι. Εντάξει, αυτά, ένα. Εντάξει, ένα. Εντάξει, πάντα πέσε το τρίτο. Το Darksiders πάντα ήθελα, αλλά έχει πάρει λάθος πορεία, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή βγήκε το 1, το 2 ήταν παράλληλη ιστορία στην ίδια ιστορία, το 3 πάλι τα ίδια, το 4 λένε πάλι τα ίδια και λες έχει έσαμε. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν κατά κόρον ο Γιάννης Remake Remaster θέλει Panzer Dragoon και να συνεχίσει. Το οποίο τώρα βγήκε και το... Ναι, οποίο... στο Switch. Καταραμένη Nintendo. Όχι, καταραμένη Sega. Sega. Πρώτη-τελευταία ερώτηση και... Παρακολουθείς ελληνικό gaming YouTube και αν ναι, άμα θες να μας πεις, κοίτα, τα κανάλια. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ τρελαίνομαι. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή έχω δει κάποια, έχω δει το Retroid, Super Retroid, Super Retroid, το οποίο στην ουσία δεν μου πολύ αρέσει, μου φαίνεται λίγο βαρετός, αλλά έχει κάνει κάποια ωραία επεισόδια όπως το Console Wars, που έχει δώσει πόνο. Αυτά είναι έχει... πολύ φοβερά. Ναι, τα έχει αναλύσει πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Κάθεσαι και το χαζεύεις και το ευχαριστιέσαι το επεισόδιο. Ή Joystick, και αυτούς κάθομαι, τους χαζεύω και... Φίλοι Joystick. Ναι, είναι ευχάριστη. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Καλά παιδιά, ναι. Αλλά και πάλι, δεν θα κάτσω να δω όλα τα επεισόδια, δεν θα κάτσω να δω όλες τις συζητήσεις, δεν θα κάτσω... Θα τύχει κάποια φορά... Ναι. Επιλεκτικό να σου τραβήξει κάτι το... Και εννοείται δεν θα κάτσω να δω gameplay ή live ή τέτοια. Τα πεθάνομαι. Εδώ το έτσι. Έκανα κάτι ψευτο live stream στην, ναι, αρχή, το Resident Evil το 2. Δεν είδα τίποτα. Και με σνόμπαρε. Ναι. Έπαιζα το Odyssey, το Assassin's, το Early Play πριν βγει στα μαγαζιά δύο μέρες. Το έπαιζα στο Mixer. Του λέω, πες να δεις το Odyssey. Ναι. Μπα, μου λέει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κατά μία θα σου πω ότι προτιμώ να το παίξω. Έτσι παρά να το δω. Αλλά προτιμώ κιόλας να έρθω παρεούλα και να κάτσουμε παρέα να το παίξεις εσύ και εγώ να παρακολουθώ και να σχολιάζουμε και να... Έξω καρεκλοπόδαρα, να μην θες να βγεις από το κρεβάτι σου και να κάτσεις και με το κινητό και να με δεις. Εντάξει. Θα βάλω καμιά σειρά ή καμιά ταινία. Θα βάλει Netflix, να δει Νάρκος. Ναι, τώρα βλέπει Νάρκος. Το έχω αρχίσει, ναι. Το θέμα αυτό είναι ότι όταν δεις κάποιον και σου αρέσει, θα βάλεις κι άλλο επεισόδιο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Στο YouTube το ελληνικό, δύσκολα το κάνεις, εντάξει. Μπορώ να πω ότι είμαι λίγο ψώνιο με την πάρτι μου και θα πω ότι το έχω κάνει με το Toy Hunters, έτσι. Μπορώ να πω ότι ίσως είμαι λίγο κολλημένος με τα άτομα που ξέρω και το έχω κάνει και στα δικά στα επεισόδια, έτσι. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, έχει μια δόση μικρή, ναι, αλήθεια σε αυτό. Δεν μπορώ να είμαι και κριτής εγώ, αφόσον σε γνωρίζω και τα λοιπά. Αλλά μπορώ να πω ότι πιο πολύ έχω ευχαριστηθεί τα δικά σου επεισόδια από τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει, είναι... Εντάξει, είμαστε τώρα φίλοι, ναι, ναι, από άλλη κοινωνία. Αυτό, ναι, δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Okay. Κατάλαβες. Εγώ πάντως, από τα αυτά που κοιτάω πιο πολύ συνήθως, είναι Super Retroid, Joystick, Panzer, ναι, Retropolis, ναι, ναι, και Retro Mario. Και εγώ το Retro Mario, τα θαυμάζω τα παιδιά, ωραία. Ναι, απλά δεν με τραβάει να κάτσω να δω πολλές φορές και πολλά επεισόδια. Δεν είσαι αυτό. Πολύ του YouTube, ναι, με λίγα λόγια. Η Joystick είναι πολύ ευχάριστη. Έχουνε τον μπλα μπλα, είναι παρεάκι, είναι αληθινή, είναι ωραίοι. Ο Super Retroid σε αυτά που θα δώσει πόνο μόνο, αλλιώς είναι κουραστικός για τη δικιά μου γνώμη, έτσι, γιατί έχει το... και τώρα τι θα πούμε... Εντάξει, θα μου βάλει αρνητικά μούτζες και τέτοια. Όχι, απλά είναι το γούστο του καθενός. Δεν με τραβάει το YouTube. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, θα γελάσουμε λίγο. Ποια είναι η γνώση για το κανάλι? Δεν θα πω τίποτα. Σωστό, είπε για τους άλλους, είπε για μένα. Ναι, ναι, ναι.
Όχι. Μάλιστα. Προσωπικά εντάξει, πιστεύω καλά το πας. Θέλει λίγο περισσότερο, πώς να το πω, πόνο, ανάλυση... Ανάλυση δίνω. Όχι, όχι, περίμενε, το είπα λίγο λάθος. Θεματολογία. Χάνεις θεματολογία. Τώρα θα μου πεις... Λοιπόν, άκουμε τώρα. Πάει στη τελευταία ερώτηση. Πώς θέλω να το θέσω. Για πες. Έχεις ποικιλία. Αλλά θα ήθελα, π.χ. έχεις... Άμα κάτσεις και δεις με το site που έχεις χωρίσει το τι έχεις κάνει, μπορεί να έχεις 5 επεισόδια Sega, ναι, ή Retro, ναι, και ένα Nintendo. Κατάλαβες, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ότι... όπως μου τη σκάσει εκείνη τη στιγμή, ναι. Μου τη σκάει στη Sega. Εντάξει, μαγιά είναι να υπάρχουν 5 μήνες που ασχολείσαι με τη Sega. Αλλά τους επόμενους 3 τουλάχιστον να ασχοληθείς και λίγο με Nintendo, να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Δηλαδή π.χ. θα γούσταρα, όπως έχω ξαναπεί σε τέτοιο, να δω συλλέκτη που να με πείσει εμένα, ναι, ότι η Nintendo αξίζει. Γιατί πάντα τη σνόμπαρα, γιατί έλεγα ότι δεν αξίζει η Nintendo. Δεν είναι στο Παναγιώτη, στο Παναγιώτη. Εντάξει, δεν με έπεισε. Και αυτό Sega πάλι έλεγε, τι μου λες τώρα. Εντάξει, στην ουσία στο τέλος Sega κατέληγε. Ναι, εντάξει. Γούσταρα πολύ το Παναγιώτη. Ήταν πολύ ευχάριστο επεισόδιο και πολύ αναλυτικός. Ναι. Έδωσαμε πόνο και ιδίως στο επεισόδιο. Ναι, και ήταν πολύ φιλικός. Δηλαδή, είναι από τα άτομα που βλέπεις και λες. Το γουστάρω και για φίλο, ας πούμε. Θα πάμε για ένα καφέ. Πολύ καλό. Ναι, όπως και το Χαρίση και το Στέλιο. Και αυτός πολύ ευχάριστος και πολύ ωραίος. Ναι. Εντάξει, γενικά όλοι οι συλλέκτες που διαλέγουν ότι γουστάρουν να προβληθούν είναι ωραία. Και έχω και στα σκαριά κι άλλους 2 συλλέκτες από Σεπτέμβρη. Μακάρι να γίνουν και 20 και 30, δηλαδή είναι ευχάριστα επεισόδια. Ναι, εντάξει, θέλει και χρόνο βέβαια. Γιατί βλέπεις και τις διαφορετικές. Ναι, τα επεισόδια αυτά εμένα μου τραβάνε πολύ προσωπικό χρόνο. Σίγουρα, το έχω ζήσει, το γνωρίζω. Είναι δύσκολη κατάσταση. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να βγάλεις ένα επεισόδιο κάθε μέρα. Ούτε κάθε εβδομάδα. Ούτε καν πια. Ακόμα και ούτε κάθε μήνα. Βγάλε όποτε νιώθεις ωραία και γουστάρεις και μπορείς να βγάλεις και τη χαρά σου αυτό. Γιατί εντάξει, όταν θα βγάλεις επεισόδιο κάθε εβδομάδα, μπορεί κάπου να γανακτείς και αυτό θα φαίνεται. Και αυτό θα βγαίνει. Ναι. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει νόημα. Ωραία. Σε χαρίζω. Σε καλή μεριά. Εδώ ενθύμιο. Λοιπόν, εδώ ο Μάγκες τέλειωσε το επεισόδιο. Ήρθαμε στο Γιάννη, τα είδατε όλα. Κάναμε και την κουβεντούλα μας. Μας βαρεθήκατε. Ελπίζω να είδατε κάποια πραγματάκια και να γουστάρετε. Θέλουμε να δούμε τα σχόλιά σας στο τέλος του επεισοδίου. Τι σας άρεσε από τη συλλογή του Γιάννη, κι ας είναι καπιτόης συλλογή. Μην διστάσετε. Αυτά μη σχολιάσετε καθόλου. Δεν ξέρω, μην σκόνη! Πεταμένα! Έλα, κάντε τα σχολιάκια, θα τα γουστάρουμε, να ανέβει το επεισόδιο. Ρίξτε το like. Όσοι έρχεστε πρώτη φορά και δεν έχετε ξαναμπεί στο κανάλι, ρίξτε το subscribe. Και μακάρι όλοι όσοι το δείτε να καλέσετε τον Νίκο να ρίξετε τη δουλειά συλλογή. Όσο μικρή και να είναι, έτσι. Γιατί υπήρχε και στο Toy Hunters πολύ κόσμο έλεγε τι να δείξω εγώ από τα δικά μου. Εσείς έχετε πολλά. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Και εγώ λίγα έχω, έτσι. Δεν έχω πολλά. Δεν είναι όρο σύγκριση. Δεν πάμε για κόντρα. Ναι. Ο καθένας αυτό που γουστάρει στο χώρο του και εγώ να το δείξω με χαρά. Οπότε πάμε να αναμονή στο επόμενο επεισόδιο στο 5ο συλλέκτη. Playlist που επισκέπτομαι στου συλλέκτε. Δεν θα σου πει είναι, θα τον δει. Μην ρίξει spoiler. Να σποιλεριάσω. Είναι έτοιμο πάντω. Ναι, έχει ψηθεί. Οπότε ελπίζω να χάρηκατε παιδιά το επεισόδιο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και keep collecting. Τα λέμε. Μιαου.